Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Σάββατο σήμερα, 25 του Νοέμβρη και είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε συντροφιά για την επόμενη μία μισή ώρα με πλούσια θέματα και πολλά δώρα. Σε αυτή την εκπομπή κοντά μας θα είναι εκπρόσωποι που θα μας βγάλουν, θα πω εγώ, ασπροπρόσωπους, θα δείξουν τη δύναμη του πολιτισμού και του ποντιακού στοιχείου της Δυτικής Μακεδονίας στο 17ο Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών στην Κομοτηνή. Ο κύριος Σαββίδης, λοιπόν, σε πολύ λίγο στην παρέα μας για να μιλήσουμε για αυτή την υπέροχη δράση. Ακόμη, ο Τόλης Τσιρούδης με gadget, τα Mad Walk από την Αθήνα αποκλειστικά σε αποσπάσματα που μας έχουν έρθει από την ίδια τη διοργάνωση. Ο Αργύρης Αγγέλου, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, η Μαρία Μαρίνα Σεραφιμίδου και πολλοί ακόμη θα παρελάσουν από τις οθόνες μας. Υπέροχα ρεπορτάζ, πλούσια θέματα, αλλά να μην χάνουμε άλλο χρόνο. Να ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή πρώτα απ' όλα στέλνοντας τις ευχές μας στις εορτάζουσες Κατερίνες, μιας και σήμερα έχουν τη τιμητική τους. Αγία σε Κατερίνες λοιπόν σήμερα, χρόνια πολλά στις Κατερίνες, χρόνια πολλά στις δικές μας Κατερίνες, στην ιδιοκτήτρια του σταθμού της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ, την κυρία Κατερίνα Δόδουρα και την αγαπημένη μας συνάδελφο δημοσιογράφο, την κυρία Κατερίνα Μαρκοπούλου. Να σας χαιρόμαστε. Χρόνια πολλά και στις ξαδέρφες μου τις Κατερίνες, χρόνια πολλά στις θείες μου τις Κατερίνες, σε όλες τις Κατερίνες λοιπόν του κόσμου. Και στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω Pink Woman Kozanis, Vogue Coiffure, Glitter Workshop για τα νυχάκια μου και Marble, το κατάστημα με τις χάντρες και τα αξεσουάρ στην Παύλου Μελά για τα κοσμήματά μου. Και να περάσουμε αμέσως στην θετική δήλωση από τον συνεργάτη της εκπομπής μας, τον Δημήτρη Κωνσταντάκο, ο οποίος είναι σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης. Αν κάτι είναι ακόμα μέσα στο μυαλό σου, τότε αξίζει να πάρεις το ρίσκο να κάνεις την κίνηση, αντί να μείνεις στο τι θα γινόταν αν. Σκέψου, τι μπορεί να γινόταν αν μέσα από μια κίνηση σου άλλαζες ολόκληρη τη ζωή. Με αφιέρωμα στον πολιτισμό θα ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή σήμερα Σάββατο, μέρα γιορτής και μέρα πραγματικά τιμητική για την Δυτική Μακεδονία και για τον ποντιακό πληθυσμό και όχι μόνο και για τους λάτρες της ποντιακής μουσικής και του ποντιακού πολιτισμού. Κοντά μας στην παρέα μας είναι ο κύριος Πολύκαρπος Σαββίδης, πρόεδρος του ΣΠΟΣ Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, για να μιλήσουμε για το φεστιβάλ, το 17ο Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών που πραγματοποιείται στην Κομοτηνή. Ξεκίνησε από την 5η-23 του μηνός. Ξεκίνησαν τα προεόρτια, θα πω εγώ. Σήμερα, Σάββατο, στις 6 ώρα, η μεγάλη επίσημη έναρξη. Και φυσικά η Δυτική Μακεδονία, αλλά και η Ήπειρος, συμμετέχει ενεργά με πλήθος κόσμου, έτσι πολλούς νέους και μεγαλύτερους σε ηλικία χορευτές που θα βρεθούν στην Κομοτηνή και θα τιμήσουν την παράδοση. Το συγκεκριμένο φεστιβάλ, να πούμε ότι είναι αφιερωμένο στη συνθήκη της Λοζάνης, ενώ πέρυσι είχε πραγματοποιηθεί στην Κοζάνη. Κύριε Πολύκαρπε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι στο σταθμό του ΦΛΑΣ. Κατά καιρούς έχουμε δώσει αρκετές συνεντεύξεις. Είναι χαρά μας να προβάλλουμε τη θέση που εκπροσωπούμε, τον πολιτισμό μας. Και φυσικά να κάνουμε μια ευρεία συζήτηση αναφορικά με το 17ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Ποντιακών Χωρών. Χαρά δική μας και τιμή δική μας. Πρώτα απ' όλα να πούμε πως αυτό που συνέβη τις προηγούμενες ημέρες στο κλειστό γήπεδο της Λευκόβρησης, εδώ στην πόλη της Κοζάνης, πραγματικά μας ξεσήκωσε όλους. Από τα stories και από τα ρεπορτάζ που είχαμε την ευκαιρία να δούμε. Και για να καταλάβει ο κόσμος και γιατί μιλάμε, πάμε να δούμε ένα αποκλειστικό βίντεο. Πριν όμως δούμε το βίντεο, να μας εξηγήσει ο κύριος Πολύκαρπος τι ακριβώς θα παρακολουθήσουμε, για τις πρόβες που γίνανε και τι αφορά το συγκεκριμένο 17ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Ποντιακών Χωρών που πραγματοποιείται από σήμερα στην Κομοτηνή. Πολύ σωστή ερώτηση. Αυτό που θέλω να πω εξ αρχής,
να αναφέρουμε γενικά το πρίσμα, το πώς ξεκινάμε κάθε χρόνο. Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος διοργανώνει σε ένα μέρος της Ελλάδος, σε μια πόλη που είναι καθήν συμβαλόμενη αναφορικά με τις αρχές και με τα μέτρα ασφαλείας, σε διάφορες πόλεις, το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών, Ποντιακών Χωρών. Φέτος θα πραγματοποιηθεί στην Κομωτινή. Εμείς από τη μεριά μας, ως ΠΟΣ Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, έχουμε εδώ και 2 μήνες περίπου έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα από Φλόρινα έως Γιάννενα και όλες τις μεγαλοπόλεις της Δυτικής Μακεδονίας. Ενδεικτικά να αναφέρω, έχουν γίνει 18 περιφερειακές πρόβες. 18 περιφερειακές πρόβες. 18 περιφερειακές για πρώτη φορά. Με χορευτές από όλη τη Δυτική Μακεδονία και από όλη την Ήπειρο. Για να μην ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο, πηγαίναμε σε κάθε πόλη ξεχωριστά, όπως Φλόρινα, Πτολεμαϊδα, Καστοριά, Γρέβενα, Γιάννενα. Απίστευτο. Ναι, για να μην ταλαιπωρήσουμε τους νέους ανθρώπους και να μπορούν να έχουν συμμετοχή. Πήγαμε 3 φορές. Σε 6 πόλεις είναι 18 επαναλήψεις. Για να έχουμε ένα άρτιο αποτέλεσμα και πάνω απ' όλα να έχουμε κοντά μας την νεολαία μας, να έχουμε τους χορευτές μας, έτσι ώστε να τους δείξουμε τα πραγματικά μας πιστεύω, τα πραγματικά μας θέλω, το τι μέλη γενέστε για τη συνέχεια. Κύριε Πολυκαρπέ, αυτό το φεστιβάλ είναι 17η χρονιά που πραγματοποιείται. Συνήθως κάθε 4 χρόνια είναι στην πόλη μας. Ακριβώς. Ωραία. Άρα τώρα μετά από 3 χρόνια θα το ξαναφιλοξενήσουμε εδώ στην Κοζάνη. Το συγκεκριμένο φεστιβάλ, συμμετέχουν σύλλογοι ποντιακοί από όλη την Ελλάδα. Τι ακριβώς γίνεται εκεί πέρα? Το κάλεσμα αφορά από αποκλειστικά τον ελληνικό πληθυσμό και τα νησιά μας, όπου υπάρχει ποντιακό στοιχείο. Και δεν είναι μόνο ότι είναι ένα σύλλογος αμυγός ποντιακός, είναι πάρα πολλοί σύλλογοι στην Ελλάδα που είναι και μεικτοί σύλλογοι. Μικρασιάτες. Που εκπροσωπούν, είναι η μεικτή, η λεγόμενη μεικτή, να μιλήσουμε έτσι λίγο για να μπορεί να καταλάβει και ο κόσμος. Είναι μεικτή σύλλογη που εκπροσωπεί και ποντιακό στοιχείο, μπορεί να έχει και Μακεδονία, να έχει Θράκη, να έχει και Μικρά Ασία. Πολύ ωραία. Δεν είναι απαραίτητα να είναι ποντιακός ο σύλλογος. Αρκεί να έχει στοιχεία πολιτιστικά του ποντιακού στοιχείου και μπορεί να εκπροσωπηθεί. Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος αποτελείται από 5 συνδέσμους. Ένα σύνδεσμο εκπροσωπούμε εμείς. Και κάθε χρόνο πραγματοποιείται αυτό το φεστιβάλ. Το φεστιβάλ μέσα από το οποίο αναδεικνύονται όλες οι πτυχές και δεν είναι μόνο χορευτικές ικανότητες. Δεν μόνο χορευτικά. Ακριβώς, έχει μια τεράστια προεργασία που φέρνει πολύ κοντά τους νέους ανθρώπους. Έρχεται σε στενότερη επαφή με τους νέους ανθρώπους από όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδος, από όλες οι γεωγραφικές περιοχές και ταυτόχρονα κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον των ανθρώπων έτσι ώστε να ασχοληθούν πιο ενεργά. Δεν γίνεται κανένας, θα μου επιτρέψετε να πω, κανένας διαγωνισμός. Έτσι. Γίνεται μια εξαιρετική παρουσία. Αυτός είναι αυτός ο σκοπός και στόχος. Δεν γίνεται μια μεγάλη γιορτή. Ακριβώς, μια τεράστια γιορτή πολιτιστική. Μάλιστα. Που έχει βαθύτερες έννοιες που δεν. Σε κάποια άλλη εκπομπή θα πολύ ευχαρίστω να συζητήσουμε όλες τις πραγματικές πτυχές. Και τώρα θέλουμε να δούμε τις πτυχές. Πάμε όμως να δούμε τι ακριβώς διαδραματίστηκε στο κλειστό εδώ της Λευκόβρησης, όπου συμμετείχαν όλοι οι φίλοι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Κομωτινή της ποντιακής κουλτούρας. Και να επιστρέψουμε εδώ για τη συνέχεια. Σε κάνω πολύ υπομονή. Πόντο θέλω να χορέψω και πολύ να σε μαγέψω. Καλώς ήρθατε στην τελευταία πρόβα εν ώψη του 17ου Παμποντιακού Φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί στην Κομωτινή.
Μάλιστα, εξαιρετικό. Στο, λευκό της, στο κλειστό της Λευκόβρισης, συγγνώμη, είδαμε τις πρόβες που διαδραματίστηκαν εκεί και πείτε μας λιγάκι. Πρώτα απ' όλα είδαμε, δεν μπορούσε να μετρήσω τους χορευτές. Να σταθούμε και λίγο στο τελικό στάδιο, αφού αναφέραμε ότι γίνονται 18 περιφερειακές πρόβες, έγιναν και δύο κεντρικές πρόβες. Όπως είπατε πολύ σωστά την Κυριακή, έγινε η τελευταία γενική πρόβα στο κλειστό της Λευκόβρισης και εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσουμε, αν επιτρέπετε, να ευχαριστήσουμε το Δήμο Κοζάνης για την παραχώρηση του χώρου, έτσι ώστε να με χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια να πραγματοποιηθούν αυτές οι πρόβες, όπου στο σύνολό τους το ΣΠΟΣ Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου θα παρουσίασε την ατζέντα. Την κάθοδο της στην Κομωτινή θα έχει 326 χορευτές. Οι οποίοι θα συγχρονίζονται μεταξύ τους. Είναι απίστευτο. Δώστε μου να βλέπω πλάνο. Πραγματικά δεν το χορταίνω. Ξέρετε, εγώ έχω και μια ποντιακή ρίζα μέσα μου. Και η αλήθεια είναι ότι με το που ακούω τη λύρα ή το αυτό το πάτημα το ποντιακό στο χορό, κάτι με στην καρδιά μου αρχίζει και χτυπά έντονα. Είμαστε έτοιμοι βεβαίως να δούμε και εικόνες ταυτόχρονα όσο μιλάμε. Συντονίζονται λοιπόν αυτοί οι 300 σε βήματα, σε χορογραφία. Θέλετε να μου πείτε λιγάκι τα ονόματα των χοροδιδασκάλων που έτσι βρίσκονται μπροστά σε αυτήν την κίνηση. Επικεφαλής, θα πούμε τους επικεφαλής. Βέβαια. Είναι η κυρία Χαραλαμπίδου Ανατολή από τα Γρεβενά. Η διαδικασία γίνεται μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο έτσι ώστε κάθε χρόνο αυτοσκοπός και στόχος της νέας διοίκησης είναι να γίνεται, να μπαίνουν νέα πρόσωπα. Νέα πρόσωπα και όχι τα ίδια. Μπράβο. Κάτι που γινόταν, που δεν γινόταν όλα κάθε αυτά τα χρόνια. Κάθε φορά να αναλαμβάνουν και νέα πρόσωπα που μπαίνουν στο σύλλογο. Και ταυτόχρονα και μέσα, από αυτή τη διαδικασία, μέσα από αυτή τη διαδικασία να προβάλλουμε και τους δικούς μας, τους ντόπιους που λέμε καλλιτέχνες. Μπράβο. Είτε τους λιράριδες, είτε τους νταουλτζίδες, όλη τη μορφή των καλλιτεχνών, έτσι ώστε να περάσουν από όλο αυτό το στάδιο, να έχουν μια τέτοια εμπειρία. Η αυτοπροβολή θα γίνει μόνο, δηλαδή η μουσική μας είναι αποκλειστικά από το κομμάτι το δικό μας, από τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Θα έχουμε και μουσικούς εκεί δικούς μας, δεν θα είναι από... Στο σύνολό τους, ναι. Το κομμάτι αυτό των 326 χορευτών θα εκπροσωπηθούν από 8 μουσικούς. Έναν κεντρικό συντονιστή μουσικής που είναι ο κύριος Νίκος Γαβριάς. Και είπαμε, η κεντρική συντονίστρια είναι η κυρία Χαραλαμπίδου Ανατολή. Μάλιστα. Έχει και το όνομα της χορηγίας. Υπάρχουν και βοηθοί, υπάρχουν αρκετοί συντελεστές οι οποίοι λαμβάνουν χώρα. Ακριβώς. Δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την βοήθεια όλων και χωρίς τη συμμετοχή. Και αυτό που θέλω λίγο να τονίσουμε είναι η συμμετοχή των νέων ανθρώπων σε όλο αυτό το εγχείρημα, κύριε Σαββίδη, που νομίζω ότι κάνει περήφανους όλους μας, αλλά δίνει και μια νότα ελπίδας και για το μέλλον, ότι η ποντιακή κληρονομιά, ο ποντιακός πολιτισμός δεν πρόκειται να χαθεί. Πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Το φεστιβάλ, το 17ο, αυτό που η κάθοδό μας στην Κομωτινή, για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί με πάρα πολλούς νέους ανθρώπους. Αυτός ήταν ο στόχος εξ αρχής, από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε την διοίκηση της Ομοσπονδίας. Είναι πραγματικά συγκινητικό οι 5 κύκλοι από πολλούς νέους ανθρώπους να πραγματοποιούν αυτή την παρουσία και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε μια πολύ καλή παρουσία νέων ανθρώπων που θέλουμε να έχει συνέπεια και συνέχεια, μα πάνω απ' όλα συνέχεια, για να πραγματικά για να λάμψει αυτό το αστέρι του τόπου μας και του πολιτισμού μας. Να πούμε πως είναι ένα διήμερο στην Κομωτινή, έτσι δεν είναι, Σάββατο, Κυριακή. Όχι, είναι μόνο Σάββατο. Είναι μόνο 25. Σήμερα, δηλαδή από τις 6 ώρα σήμερα το απόγευμα μέχρι ξεκινάει, και... Ξεκινάει περίπου μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Το βράδυ και κλείνει με τον Πυρίχιο χορό Σέρα. Από όλους τους συμμετέχοντες. Από όλη την Ελλάδα, από όλα τα σπος θα υπάρχουν συμμετοχές για το χορό Σέρα της τάξης των 150 και πέρα χορευτών. Στο σύνολό τους όμως, να επισημάνουμε εδώ, να επιτρέψετε να πω,
ότι από όλη την Ελλάδα θα είναι πάνω από 1500 με 1800 χορευτές. Να πούμε πως είναι ένα φεστιβάλ, δεν είναι διαγωνιστικό. Όχι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Αμέσως μετά την επιστροφή σας θα μου φέρετε και υλικό για να το δείξουμε εδώ πέρα. Και θα έχουμε και την Έφη την Κουτσόγιανου που δεν μπόρεσε σήμερα να είναι στην παρέα μας, έτσι, η οποία χορεύει, είναι μέσα στα παιδιά που χορεύουν και εσάς. Για να δούμε τον απόϊχο του φεστιβάλ, τι μας άφησε και να δούμε και ωραίες εικόνες. Και θα ήθελα έτσι ολοκληρώνοντας να μου πείτε λιγάκι ποια είναι τα σχέδια του ΣΠΟΣ, της ΣΠΟΣ Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου αμέσως μετά το φεστιβάλ, γιατί είστε έτσι ένας σύλλογος, μια ομοσπονδία που δεν μένετε ήσυχοι. Συνεχώς βρίσκεστε στις επάλξεις, διοργανώνετε πράγματα, συμμετέχετε σε πολύ ωραίες εκδηλώσεις, σαν και αυτή που προαναφέραμε. Ακριβώς έτσι, έχει συνέχεια και συνέπεια, δεν μένουμε εδώ, είναι το αποκορύφωμα, το ετήσιο αποκορύφωμα σε πανελλαδικό επίπεδο. Οι στόχοι που έχουμε θέσει εδώ και ένα χρόνο που είμαστε ως νέα διοίκηση είναι σε τρεις άξονες. Mm-hmm. Οι τρεις άξονες έχουν να κάνουν με το θέατρο, τα κοτσαμάνια, τα γνωστά μαμογέρια, έτσι, και τα παρχάρια της περιοχής. Πρέπει να αναδείξουμε επιτέλους την πολιτιστική μας κληρονομιά, γιατί δεν είναι μόνο χορός και τραγούδι. Ακριβώς. Και ειδικά ο νομός Κοζάνης, η Κοζάνη και ιδιαίτερα η Ορδαία, η προσφυγωμάνα, έχει να προσφέρει πάρα μα πάρα πολλά. Κύριε Σαββίδη, εγώ θα κάνω μια ανοιχτή πρόσκληση σε εσάς έτσι και στους ανθρώπους του συλλόγου να έρθετε και να μιλήσουμε και για άλλα πράγματα πέραν του χορού. Γιατί όπως είπατε, ο ποντιακός πολιτισμός δεν αφορά, δεν σχετίζεται μονάχα με το χορευτικό του κομμάτι, αλλά βρίσκονται πολλά από πίσω. Ήθη, έθιμα, συνήθειες, γαστρονομία, τρόπος ζωής και όχι μόνο. Να συζητήσουμε για όλα αυτά την επόμενη φορά. Θα ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά να το αναδείξουμε μαζί. Εγώ να σας ευχηθώ πολύ καλή επιτυχία. Να σκίσουμε σήμερα εκεί στην Κομωτινή, να δείξουμε ποια είναι η Δυτική Μακεδονία και η Ήπειρος. Και σας περιμένουμε έτσι αμέσως μετά για να δούμε και πώς περάσατε. Αναφυσβήτητα, αποδέχομαι την πρόσκληση με τα χαράς. Όποτε θέλετε μπορείτε να μας καλέσετε, να πλησιώσουμε και άλλα και άλλα πρόσωπα, όπως την κυρία Έφη Κουτσόγιανου, που είναι μια πολιτιστική κληρονομιά από μόνη της. Mm-hmm. Έχουμε και άλλους ανθρώπους. Κλείνοντας, θα μου επιτρέψετε να πω εν συντομία ότι η Ομοσπονδία αποτελείται από 400 περίπου και σωματεία. Το ΣΠΟΣ Δυτικής Μακεδονίας έχει περίπου στα 88 σωματεία. Γίνεται μια πλήρη καταγραφή και εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι πόρτα-πόρτα κινούμαστε κάθε χρόνο. Έχουμε βάλει στόχους στα πρωτοβάθμια σωματεία. Εκεί πρέπει να σταθούμε. Εκεί η πηγή πολιτισμού και η διάρκεια και η συνέχεια είναι τα πρωτοβάθια μας σωματεία. Πρέπει πόρτα-πόρτα, νομό-νομό, πόλη-πόλη, χωριό-χωριό, να συζητήσουμε, να φουγκραστούμε και να μεταφέρουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, τα τόσα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στην κοινωνία μας, έτσι ώστε να λάμψει και να μην σβήσει ποτέ αυτό το κεράκι του πολιτισμού μας. Έτσι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και πάλι καλή επιτυχία. Περήφανη. Λοιπόν, περήφανοι όμως είμαστε και για κάτι ακόμη. Με τον κύριο Σαββίδη τώρα μιλήσαμε για τη δύναμη του πολιτισμού. Μιλήσαμε για το πώς όταν σωματεία, σύλλογοι ενώνονται, νέοι άνθρωποι, αλλά και έτσι πιο έμπειροι, τι μπορούν να φέρουν εις πέρας. Και με πολλή συγκίνηση θέλω να σας πω πως την προηγούμενη εβδομάδα μια τέτοια μουσική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε εδώ στην πόλη της Κοζάνης, με την συμμετοχή συλλόγων του Μουσικού Γυμνασίου Πτολεμαΐδας, της Σχολής Εκμάθησης Ποντιακής Λύρας Σκοταρίδη, όχι ακόμη ευχαριστώ, της Καλλιόπης Βέτα, του Βαγγέλη Βέτα και φυσικά με την συμβολή και προσφορά του Γιάννη Σερβετά, υπέρ της μικρής 12χρονης Ευαγγελίας, για τη βοήθεια της μικρής Ευαγγελίας σε πολλά μαγαζιά της περιοχής. Σε πολλά post στο Instagram έχετε δει, τώρα μπορούμε να δούμε λιγάκι την Ευαγγελία και τη δίδυμη αδερφή της. Είναι η κοπελίτσα, η Στεφανή είναι η δίδυμη αδερφή της και η Ευαγγελία, όπου δύο περίπου χρόνια πριν, ευχαριστώ, μετά από μια συνηθισμένη λίμωξη, που περνάνε τα μικρά παιδάκια, δυστυχώς η Ευαγγελία, μοναδική περίπτωση στην Ελλάδα, παρουσίασε μια συνήθιστη μορφή παιδικού Πάρκινσον. Αμέσως μετά διαγνώστηκε με 95% διστονική κινητική αναπηρία. Χρειάζεται να κάνει ένα 8ωρο χειρουργείο στο Λονδίνο και να
να συνεχίσει μια πολύμηνη θεραπεία. Καταλαβαίνετε πως τα έξοδα είναι αρκετά. Έτσι λοιπόν μαζευτήκαν τη συγκεκριμένη βραδιά στην αίθουσα στη στέγη ποντιακού πολιτισμού της Εξήμου Λέσχης εδώ στην πόλη της Κοζάνης. Να πούμε πως σε όλη αυτή την εκδήλωση διοργάνωσε ο Σύλλογος Μακρυγιάννης και ο Σύλλογος Κριτών Μεγαλόνουσας, όπως και η ομάδα εθελοντών Δημήτριος Δαϊρούσης, για να συγκεντρωθούν χρήματα για την μικρή Ευαγγελία. Το Κουζού News, τα κορίτσια του Κουζού News, αλλά και το Κοζάντζιαρ βρέθηκε εκεί. Έχουμε αποκλειστικά το τηλεφώνημα του Γιάννη Σερβετά στη μητέρα της Ευαγγελίας, την συγκινητική παρουσία των καλλιτεχνών επί σκηνής, πλήθος κόσμου που στήριξε όλη αυτή την προσπάθεια και πραγματικά είναι δική μου χαρά και τιμή που αυτή τη στιγμή μπορώ να μοιραστώ το συγκεκριμένο θέμα μαζί σας, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο μικρό αγγελουδάκι, στην Ευαγγελία, να είναι γέροι, όλα να πάνε καλά. Και πραγματικά ένα μήνυμα και προς τους γονείς και τους φίλους, η τηλεόραση του Flash και εγώ προσωπικά, η εκπομπή Like, είμαστε ανοιχτοί σε ό,τι χρειαστείτε και στη διάθεσή σας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε με το δικό μας ταπεινό τρόπο αυτό το σπουδαίο εγχείρημα και αυτό το δύσκολο, σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα τέλος πάντων που έχετε κληθεί με την ηρωίδα σας, την συνονόματή μου, την Ευαγγελία. Πάμε να το παρακολουθήσουμε και να επιστρέψουμε εδώ. Αυτό σημείο πρέπει να σας πω ότι αν κάποιος πρέπει να ευχαριστήσουμε, είναι εσάς. Γιατί χωρίς εσάς δεν θα γινόταν τίποτα. Και το λέω από ψυχής, δεν το λέω να είχαμε να λέγαμε. Αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι αισθάνομαι ότι είμαι από την Κοζάνη, αυτό που θέλω να σας παρακαλέσω είναι να μην το χάσετε. Γιατί το μοναδικό που έχει ο άνθρωπος είναι ο διπλανός του. Και σας βλέπω μαζεμένους και να μην φοβάστε γιατί έχει το ένα στον άλλον. Μην το χάσετε. Αν έχετε κάτι που κάνει διαφορά από άλλες πόλεις, από άλλα μέρη που γυρίζουν, γιατί γυρίζουν Ελλάδα για διάφορους λόγους, είναι αυτό. Μην χάσετε το διπλανό σας και αν δεν το χάσετε, μην φοβάστε τίποτα για κανέναν. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι. Στην άλλη άκρη λοιπόν της γραμμής, η Δώρα, η μαμά μαζί με την Ευαγγελία, βέβαια, γιατί αυτή η βραδιά. Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης. Έχω πολλά χαιρετήσματα στη Στεφανία, από τον Κώστα, από τη Μαρία και από όλη την Κοζάνη που βρίσκεται εδώ μέσα. Να τα λέμε κι αυτά. Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω τι να σε ρωτήσω. Καλησπέρα στην Κοζάνη μας. Ανάποδα. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω πώς ξεκινάνε, τι λένε. Θα πω μόνο ότι όλα είναι ένα όνειρο, ένα παραμύθι τελικά, που σε μια δύσκολη καθημερινότητα που έχουμε όλοι μας, όλοι μαζί. Ενωθήκαμε μια αγκαλιά για ένα όμορφο αποτέλεσμα. Ένα όμορφο αποτέλεσμα, μια αγκαλιά για ένα πανέμορφο και δυνατό πλάσμα. Για τη μικρή μας Ευαγγελία υπάρχει ελπίδα όταν γλιτώνει ένα παιδί, όπως λέει και το τραγούδι. Θέλουμε όλοι να ανθίσει πάλι το χαμόγελο της Ευαγγελίας και της οικογένειάς της. Ευχαριστώ από καρδιάς τη Μαρία Θεοδωρίδου, τη ψυχή όλο αυτού του εγχειρήματος, που με τη δύναμη που έχει στη ψυχή της μας κινητοποίησε όλους. Ευχαριστώ επίσης τους εθελοντές, τους συλλόγους, όλους εσάς που ανταποκριθήκατε και βέβαια τα σχολεία. Το σχολείο, το μουσικό σχολείο με τους καθηγητές, τα υπέροχα αυτά παιδιά, και θα συμπράξουμε μετά να τραγουδήσουμε με τα παιδιά. Είναι σπουδαίοι μουσικοί. Κάνουν σπουδαίο έργο τα μουσικά σχολεία, γενικά. Λοιπόν. Τύπος φωνές, λαούτα φλούδα χωρίς φορτές. Άδειες πλογές, δίχως πλοή, μου μαρτύρησανε τι έχει χαθεί. Απ' άκρα μου, μια μας παιδιά.
Σήμερα το Μουσικό Σχολείο από το Λεμαΐδας συμμετέχει με τρία διαφορετικά σχήματα σε αυτή την πολύ όμορφη και ανθρωπιστική διάσταση συναυλία αγάπης για τη μικρή Ευαγγελία. Είμαστε εδώ για να τραγουδήσουμε, για να παίξουμε μουσική και με αυτόν τον τρόπο να διατρανώσουμε την αγάπη μας και την συμπαράστασή μας σε αυτό το υπέροχο κορίτσι, το οποίο έτυχε αυτό να έχει την ανάγκη, γιατί θα μπορούσε η φορά να είναι τελείως αντίστροφη. Δεν υπάρχει, νομίζω, πιο ιερό και πιο ανθρώπινο πράγμα από το να βάζεις 15 και 16 χρονών παιδιά να δείχνουν με αυτόν τον τρόπο τους την ευαισθησία τους για ένα σχεδόν συνομήλικο τους παιδί. Εδώ είμαστε με τρία διαφορετικά σχήματα, με το σχήμα της Ευρωπαϊκής Ορχήστρας, με το σχήμα του Τάγκο και με το Μπάλκαν. Και θα θέλω να πιστεύω ότι έχουμε συμβάλει κι εμείς, όσο μας αναλογεί, βάλαμε το δικό μας λιθαράκι στο να πάνε όλα καλά τα πράγματα. Είμαστε εδώ στην Εύη Ξινολέσχη της Κοζάνης για καλό σκοπό. Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε τη μικρή Ευαγγελία να ξαναβρει το χαμόγελό της όπως και την οικογένειά της. Τη στηρίζουμε με κάθε τρόπο, όχι μόνο εμείς που τραγουδάμε, που παίζουμε μουσική, το Μουσικό Σχολείο της Πτολεμαΐδας, ο Βαγγέλης, ο Βέτας, εγώ, η Σχολή Κοταρίδη, αλλά βασικά ο κόσμος όλος, ο οποίος ανταποκρίθηκε με πολύ αγάπη, με αλληλεγγύη, ακριβώς για να βοηθήσουμε το παιδί. Και είναι σημαντικό αυτό, είμαστε πολλοί και υπάρχει ακόμα ελπίδα στην κοινωνία, ανθρωπιά και αγάπη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν, όλους όσους ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα και πρώτα απ' όλα τη Μαρία Θεοδωρίδου που μας κινητοποίησε όλους τους συλλόγους, τους εθελοντές και όλους τους καλλιτέχνες που συμμετέχουμε. Μάλιστα. Πραγματικά πολύ συγκινητική η συγκεκριμένη εκδήλωση, η συγκεκριμένη βραδιά. Συγχαρητήρια σε διοργανωτές συμμετέχοντες αλλά και στον κόσμο που αγκάλιασε αυτή την εκδήλωση. Πάμε όμως τώρα έτσι να γλυκάνουμε λίγο τις καρδιές μας. Αυτό θα μας βοηθήσει η οικογένεια Σιδηροπούλου στην Πτολεμαΐδα. Ο Γιώργος Σιδηρόπουλος μαζί με την υπέροχη σύζυγό του και τις καταπληκτικές του χώρες έχουν δημιουργήσει τρία καταστήματα στην Πτολεμαΐδα. Σιδηρόπουλος Ζαχαροπλαστεία και Αναστασία σαν παραμύθι. Εμείς φυσικά δεν μπορούσαμε να μην δεν είμαστε στα Ζαχαροπλαστεία Σιδηρόπουλος να βρεθούμε εκεί πέρα και να δούμε μαζί με την Άρτεμις τις υπέροχες λιχουδιές που ετοιμάζονται χειροποίητες από νωρίς το πρωί στο εργοστάσιο των καταστημάτων που διαθέτει η αλυσίδα καταστημάτων Ζαχαροπλαστείων Σιδηρόπουλος, Άρτο Ζαχαροπλαστείων. Η Άρτεμις φυσικά μας δίνει και δωράκι για την εκπομπή και επιστρέφουμε γιατί σας έχω κι άλλο δωράκι εγώ από τα Λεμαϊδά. Πάμε, Ζαχαροπλαστείο Σιδηρόπουλος, Άρτεμις Σιδηροπούλου επί της οθόνης. Βρισκόμαστε σε Ζαχαροπλαστεία Σιδηρόπουλος, τρία καταστήματα στην πόλη της Πτολεμαΐδας. Εμείς βρισκόμαστε στο μεγάλο κεντρικό κατάστημα, εδώ στο δρόμο προς Ανατολικό, όπου πλέον Άρτεμις, εκτός από τα υπέροχα γλυκίσματα, τις χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις, προσφέρεται και μια μεγάλη ποικιλία σε ροφήματα και καφέ. Γεια σας, είμαστε όπως είπες Λιτζάνου στο δεύτερο χιλιόμετρο Πτολεμαΐδας Ανατολικού, που είναι το κεντρικό που βρίσκεται και το εργαστήριό μας. Πλέον σε αυτό το κατάστημα μπορούμε να προσφέρουμε και να κάνουμε και καφέ, όπως και βάφλα κάθε Τρίτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 με 9. Μπορείτε είτε από εδώ είτε με delivery να απολαύσετε τη βάφλα μας. Φουλ στολισμένο, χριστουγεννιάτικη διάθεση, γλυκίσματα, δώρα για τις μέρες των γιορτών. Και τι ακριβώς βρίσκουμε σε χριστουγεννιάτικες επιλογές στα Ζαχαροπλαστεία Σιδηρόπουλος? Όπως είπες και φαίνεται και στα πλάνα που έχει πάρει, το μαγαζί μας είναι πάρα πολύ γεμάτο, παρόλο που όλα, όπως ξέρουμε και από την καθημερινότητά μας, έχουν ανέβει και είναι δύσκολες εποχές. Εμείς τα μαγαζιά μας δεν τα έχουμε αφήσει, όπως δεν τα αφήνουμε και κάθε χρόνο. Και τα προσπαθούμε να τα έχουμε γεμάτα, είτε από είδη δώρα που θα μπορείτε να βρείτε αυτές τις μέρες στα καταστήματά μας, είτε από γλυκίσματα, μπισκότα, δεντρόσπιτα, από μπισκότο, μπισκοτόσπιτα που θα γίνουν τις επόμενες μέρες. Καθημερινά παράγονται στα εργαστήριά μας για να τα βρίσκετε εσείς στα καταστήματά μας. Να πούμε βέβαια πως τα Ζαχαροπλαστεία Σιδηρόπουλος δεν αφήνουν ποτέ τους τηλεθεατές με άδεια χέρια. Έτσι λοιπόν και αυτή τη φορά θα μας έχουν μια υπέροχη προσφορά, ένα δωράκι. 1 κιλό μελομακάρονα για την εκπομπή σου, Λίτσα μου. Σε όποιον τυχερό ή τυχερή να είναι καλοφάγηκοτα, καλές γιορτές να έχουμε, με υγεία, αγάπη για όλο τον κόσμο.
Το κορίτσι μου, το γλυκό, το όμορφο, το υπέροχο, ένα κιλό μελομακάρον, αγαπημένοι μου φίλοι, πώς θα τα διεκδικήσετε? Εκτός από το μελομακάρον, αν μπορείτε να μου δώσετε λιγάκι εδώ στην οθόνη και δώστε μου και full screen αν θέλετε, δεν με πειράζει, να δείξω λιγάκι το δωράκι αυτής της εκπομπής. Δώσ' μου λίγο μαύρο για να βάλω το δώρο επάνω εγώ. Εγώ το έχω. Πάμε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έτσι βλέπουμε στις οθόνες μας και το δώρο που θα διεκδικήσετε από το Facebook της εκπομπής μας. Like Flash TV μας βρίσκεται στο Facebook. Εκεί θα έχουν αναρτηθεί οι δύο φωτογραφίες των διαγωνισμών μας για το κιλό των μελομακάρονων από τα Σαχαροπλαστεία Σιδηρόπουλος, αλλά και για αυτό που βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας, την διπλή γκριλιέρα από το κατάστημα Καρκαντώνη στην πόλη της Πτολεμαϊδας. Κάνετε like, tag έναν φίλο σας, μας στέλνετε ένα ωραίο μηνυματάκι, αλλά και με ακολουθείτε στο Instagram και εμένα και το σταθμό Λίτσα Παλαμά και Flash TV και αυτομάτως παίρνετε μέρος στην κλήρωση. Και κάπως έτσι πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής μας με ένα σφινάκι ομορφιάς από την αγαπημένη μας Μαρία Μαρίνα Σαραφημίδου, η οποία θα μας μιλήσει για το πώς μπορούμε να έχουμε υγιή, δυνατά και λαμπερά μαλλιά. Μαρινάκι μου, ο λόγος σε σένα. Καλησπέρα σας και πάλι, είμαι η Μαρίνα Σαραφημίδου, ειδική στον τομέα της ομορφιάς και της υγείας και νομίζω ότι με ξέρετε. Σήμερα το δεύτερο μου βιβλίο, το «Ώρα να λάμψεις», εκδόσεις Παπαδόπουλος, θα πούμε γιατί άλλο, κάτι πολύ πολύ γνωστό μας, τα πορτοκάλια. Τα πορτοκάλια που μας κάνουν καλό στην υγεία, το ξέρετε ήδη, με βιταμίνες C, B12, Ε, B-complex και βοηθούν πάρα πολύ, εκτός λοιπόν από τη βιταμίνη που την πίνουμε γιατί στίβουμε τα πορτοκάλια, θα σας πω και για τα ταλαιπωρημένα μαλλιά και πώς μπορούμε αυτό να το φτιάξουμε. Με πορτοκάλι, ναι, το έχουμε όλοι μας στο σπίτι. Τι θα χρειαστούμε? Ένα πορτοκάλι, ένα λεμόνι, μία κουταλιά μέλι, μία κουταλιά ελαιόλαδο. Φτιάχνουμε με αυτά ανακατεύοντάς τα όλα μαζί, να έχουμε ένα ωραίο μείγμα. Το απλώνουμε στα μαλλιά μας, κάνουμε μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής και το αφήνουμε, δίνουμε έμφαση σε αυτό, στις ρίζες μας δηλαδή. Οπότε το αφήνουμε για περίπου μία ωρίτσα, μεταλλούζουμε τα μαλάκια μας κανονικά. Τα βοηθάει, δίνει λάμψη, υγεία, υγρασία στα μαλλιά μας, δεν θα φριζάρουν πολύ και αντιοξειδωτικά που βοηθούν το θύλακα να έχουμε καινούρια αναγέννηση, μάλλον καλύτερο μαλλί από τη ρίζα. Αυτά. Αν θέλετε κάτι άλλο, μπορείτε να μου πείτε ή να μου στέλνετε και εδώ στην εκπομπή της Ελίτσας και στο marinasera@gmail.com. Να είστε καλά, πολλά φιλάκια! Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και είμαστε εδώ στο like του Σαββάτου, εορταστικό Σάββατο, κρύο Σάββατο. Ο καιρός μας έδειξε για τα καλά τα δόντια του και οι θερμοκρασίες πέσανε. Και επίσης θέλω να σας πω ότι θυμίζει και λίγο χειμερινό τοπίο το όλο σκηνικό. Καιρός ήταν, Δεκέμβριος πλησιάζει, Black Friday πέρασε χθες, όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε αποκλειστικά ρεπορτάζ από την υπέροχη αυτή, τέλος πάντων, γιορτή της αγοράς, μιας και ο κόσμος την στήριξε πολύ, τουλάχιστον αυτοί που πληρώνονται προ. Εκεί πέρα γύρω στις 25, ποιοι πληρώνονται τότε, το λιτσιρούδι που είσαι μαζί μας σε αυτό το μέρος, οι δημόσιοι υπάλληλοι. Όλοι, ναι. Για Black Friday όλοι πληρώνονται. Ναι. Και τα ξοδέψαν όλοι εκεί. Τέλος τώρα. Δεν έχει για τον Δεκέμβριο. 8 του μηνός θα έχουμε λευκή νύχτα στην Κοζάνη. 11 του μηνός θα έχουμε λευκή νύχτα στην Πτολεμαϊδά. Κρατήστε λίγο ημερομηνίες. 5 του μηνός θα ανάψει το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Πτολεμαϊδά, ενώ στην Κοζάνη θα ανάψει ταυτόχρονα με τη λευκή νύχτα. Ο Εμπορικός Σύλλογος και ο Δήμος Κοζάνης αποφασίσαν να κάνουν από κοινού λευκή νύχτα και άνομα χριστουγεννιάτικου δέντρου. Ακόμη όμως, εφτασπράγει στο μυστικό το ποιος θα τραγουδήσει. Ξέρεις εσύ κάτι? Σε εμάς, αφού νομίζω είπανε. Ποιον? Ο Παπαδόπουλος. Ποιος είναι ο Παπαδόπουλος? Ο Παπαδόπουλος, παιδί μου. Ποιος Παπαδόπουλος? Είναι πολύ...
Γράψε Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος που τραγουδούσε με τη Μελίνα Σλανίδου μαζί. Που δεν όχι, έχει... γνωστός είναι. Ναι, μαζί είναι. Παπαδόπουλος. Ποιος είναι ο Παπαδόπουλος? Παπαδόπουλος, μεταφορική, μικροβιολόγος μου βγάζει. Παπαδόπουλος τραγουδιστής βάλω. Αν πρέπει να γράψω Παπαδόπουλος τραγουδιστής... Α, νάτος, παιδί μου, νάτος. Πολύ γνωστός. Πολύ γνωστός. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Νάτος. Αυτός που τραγουδούσε με τη Μελίνα. Για πες μου εσύ, είναι μπαμπάς να χαίρεται την οικογένειά του. Εντάξει, μπορεί να θέλαμε και κάτι οικονομικό, τι να σου πω. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος θα έρθει να τραγουδήσει. Έτσι άκουσα, τώρα δεν ξέρω και για σίγουρα. Ωραία. Ποιο λέει το πιο γνωστό του? Τώρα, μη με συγχύζεις τώρα κι εσύ. Έχω συγχυστεί ήδη πεθαίνω με την πληροφορία. Πεθαίνω για σένα, ρε. Πεθαίνω για σένα, πολύ ωραία. Δεν μας χωρεί. Όχι, μια χαρά είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος λοιπόν θα έρθει να τραγουδήσει στην Κοζάνη να μας ανάψει το χριστουγεννιάτικο δέντρο προς το παρόν, μας ανάψει τα λαμπάκια. Καμάριζε, δεν θα πάμε να το πάρουμε και συνέντευξη. Μωρέ, να πάμε να το πάρουμε συνέντευξη. Την άλλη φορά στο Μαρτάκι πήγαμε. Πήγαμε στο Μαρτάκι, πήγαμε στο Δημαρχείο πάνω, μας μίλησε ο Μαρτάκης, πολύ ωραία, τραγούδησε. Πολύ ωραία. Του χρόνου λοιπόν να φέρουμε. Ποιον θες του χρόνου? Α, του χρόνου θα έχουμε καινούργια δημοτική αρχή. Ναι, βεβαίως. Του χρόνου πιστεύω να τερλέγκα. Έτσι όπως βλέπω τα πράγματα. Όχι, βέβαια. Για τερλέγκα το κόβω εγώ του χρόνου. Λοιπόν, όπως και να έχει, θέλω να σας πω, 17 του μηνός Δεκεμβρίου, ο Δήμος Βοΐου στην Σιάτιστα ανάβει το χριστουγεννιάτικο δέντρο με εμένα και τον Στέφανο Κωνσταντινίδη από το πρωινό του Μέγκα. Έτσι. Και την Αναστασία. Και πολύ ωραία. Ορίστε. Αυτό. Τη δίνουμε την αποκλειστικότητα. Μπράβο. Τώρα, αν θα είμαι εγώ και το όλο στο άνομο του δέντρου της Κοζάνης, θα το μάθουμε στις επόμενες ημέρες. Πάντως, κρατήστε το αποκλειστικό με τον αγαπημένο μου τον Στέφανο, ο οποίος ήρθε και στην Κοζάνη εδώ πέρα. Έτσι, είδαμε και πράγματα από κοντά το χτες, σήμερα το μεσημέρι έφυγε και γι' αυτό δεν μπορούμε να τον έχουμε και στην εκπομπή. Αλλά έχουμε κάτι αποκλειστικό που θα το παίξουμε τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, και τώρα μιας και μιλάμε για αποκλειστικά, έτσι θα ξεκινήσουμε και μετά θα πάμε να μαντέψουμε τι κάνει το gadget. Δεν θυμάμαι τι ήθελα να πω πραγματικά όταν ξεκίνησα το όλος μου, το όνομα που μου πέταξε. Ναι, αποτελείωσε. Έχω λοιπόν να σας πω πως 2 του μηνός ανοίγει η Ευχούπολη, το χριστουγεννιάτικο χωριό στην Βέρεια, το χριστουγεννιάτικο πάρκο. 2 του μηνός έχει επίσημη πρεμιέρα με τους Kings, το γνωστό συγκρότημα, ενώ στις 10 θα τραγουδήσει Δεκεμβρίου η Ζόζεφιν. Α, η αγαπημένη μας. Η αγαπημένη καλά, μας. Όταν είχε πάει στο Eurovision, τότε δεν μας άρεσε πολύ εκείνο το τραγούδι, αν έτσι. Θυμάσαι. Αλλά θα βρισκόμαστε και σαν εκπομπή και εγώ προσωπικά στο άναμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου και στην τελετή έναρξης της Ευχούπολης και φυσικά προσκολούμε όλους εσάς να έρθετε να περάσουμε καταπληκτικά. Η Ζόζεφιν όμως εμφανίστηκε και στα Mad Walk, τα οποία γίνανε την προηγούμενη Δευτέρα. 21 ναι, του μηνός, 20 του μηνός, στο κλειστό γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, στο Taek Wondo, εκεί πέρα στην Αθήνα. Τώρα να πούμε ότι οι αγαπημένοι καλλιτέχνες ενώσανε τις δυνάμεις τους. Επί σκηνής, τρομερές παρουσίες, Βίκυ Καγιά η παρουσιάστρια, η οποία έκανε και πασαρέλα. Και θέλω να σου πω το όλο, θα δούμε και αποκλειστικά πλάνα που μας έχουν στείλει από τα MAD για την εκπομπή μας. Ωραία. Πως η Βίκυ μου άρεσε πάρα πολύ σαν εμφάνιση, γιατί ήταν τόσο φυσική, δηλαδή το μέτωπό της σε χαιρετίδες. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση που έβλεπα στην τηλεόραση, στο βίντεο που μου ήρθε στα χέρια και λέω, μα τι βλέπω ρητίδες. Γιατί φαινόταν τόσο πολύ, φαίνεται. Φαινόταν φυσιολογικά για την ηλικία. Δεν είχε βάλει make-up, τι. Όχι, make-up είχε, αλλά δεν ήταν αυτό το full μποτοξαρισμένο. Το οποίο δεν ξέρω εάν τώρα αυτό είναι δική μου η εντύπωση ή όχι. Η Ζόζεφιν, για παράδειγμα, ήταν αγνώριστη. Πώς δηλαδή ήταν? Προσπαθούμε και στα πλάνα μας, προσπάθησα να... Δεν καταλάβαινα ποια ήταν. Λέω, ποια είναι η συγκεκριμένη κοπέλα που τραγουδάει, λέω, στο βίντεο που μου ήρθε. Κοιτάζω η Ζόζεφιν. Δεν ξέρω, πρέπει να έχει βάλει λίγο περισσότερο υαλουρονικό. Τέλος πάντων, εδώ πέρα στα μάγουλα, πρέπει να το τσίμπησε λίγο. Τι έχω πάθει σήμερα? Πω, Αγία σε Κατερίνης. Τι έπαθε σήμερα? Βοήθειά μας. Τέλος πάντων, λέγαμε για τη Βίκυ την Καγιά. Επίτιμος guest star εκεί πέρα της βραδιάς ήταν ο Μωρόνε. Ο καυτός Μωρόνε, ναι, έχει ωραίο τραγούδι. Από τις 365 μέρες ο ηθοποιός, ο οποίος είναι και μουσικός και ναι, τραγουδιστής. Και
ένας έτσι ζεν πρεμιέ, θα πούμε εμείς, της εποχής. Τα κοριτσάκια τρελαίνονται και όχι μόνο, όλες οι Ιταλός. Ηλικίες. Ιταλός, ακριβώς. Μάγεψε τα πλήθη. Έχω να σου πω, αλλά και τους παρευρισκόμενους εκεί. Πολλοί κοζανίτες βρέθηκαν στα Mad Walk. Είχαν πρόσκληση. Πολλοί κοζανίτες εθεάθησαν στα Mad Walk. Η γνωστή make-up artist Άννα Ιμπαλιάκα. Η κόρη του νυν περιφερειάρχη του κυρίου Αμανατίδη ήταν στα Mad Walk με τον σύντροφο σύζυγό της, να με συγχωρέσετε, και μια πολύ μεγάλη παρέα. Γενικώς είχε έτσι μεγάλη αποδοχή από την περιοχή μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Να πούμε βέβαια πως επί σκηνής εμφανίστηκαν όλα τα top μουσικά ονόματα της εποχής μας. Και τώρα εγώ θα πω τα ονόματα. Και εσύ θα μου πεις τώρα ποιους από αυτούς γνωρίζεις και εσείς φίλοι μου τηλεθεατές. Για παράδειγμα, ήτανε ο Άπον. FY. FY, ξέρω, ναι. Ωραία. Good job, Νίκη. Ναι, αυτός είναι ο γιος του Σαλιφέρη. Μπράβο. Και του Πάριου. Η Ζώζεφιν. Ναι. Κίμη. Άντριου Λάμπρου. Η Λίλα Τριάντη, η οποία εντάξει έχει ξεφύγει εξωφρενικά όμορφη και πολύ ωραία κίνηση. Νομίζω ότι είναι από τα πολύ ωραία ανερχόμενα πρόσωπα. Μάρσε. Επίσης μια γλυκίτσα, την κοπελίτσα έτσι που κάνει πολύ ωραίο γκέλ και πολύ ωραία αίσθηση στους νέους. Η Κόνη Μεταξά. Ναι. Θρυσά. Η Βιαδάμου της εποχής μας. Δέσποινα Βανδύ. Πέτρος Ιακωβίδης, Κατερίνα Λιόλιου, Θοδωρής Μαραντίνης, Κατερίνα Παπουτσάκη, Σάκης Ρουβάς, Τάμτα, άκρος αποκαλυπτική. Η Τάμτα, ναι, πάντα είναι στα μάτια. Και Ελένη Φουρέιρα, άκρος σεξ. Κάχη η Φουρέιρα. Αν είμαστε έτοιμοι, πάμε να παρακολουθήσουμε αποκλειστικά για την εκπομπή μας. Mad Walk 2023, τι διαδραματίστηκε και σύντομα θα το δούμε και μέσω της τηλεόρασης του Μέγκα, στις οθόνες μας. Όλο, όλο το σκηνικό που παίχτηκε εκεί. Μάλιστα, τέλεια. Δεν ξέρω αν σας είπαμε, ο Γιώργος Παπαδόπουλος είναι αυτός που θα τραγουδήσει. Βρείτε μου, μπορείτε να μου βρείτε λίγο τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Είναι εύκολο, σας παρακαλώ πάρα πολύ να το δείξουμε στους τηλεθεατές. Είχε έρθει στο γήπεδο με τη Δέσποινα Βανδύ πριν κάποια χρόνια. Εκεί τον θυμάμαι. Και μιας και είδαμε το υπέροχο, πώς σου φάνηκε. Χαμός. Όλο το όνομα, το Φουρέιρα, άστο. Έτσι, φωτιά. Να πούμε πως στα Runaway παρουσιάστηκαν δημιουργίες του Απόστολου Μητρόπουλου, της Ήλιας Κρυθαριώτη, του Ντάντε, του Νίκα, του Βαλταδόρου, του Βασίλη Ζούλια και του Περικλή Κονδυλάτου, του Βρετού Βρετάκου. Επίσης κάποια brands της Ήλιας Κρυθαριώτη, το brands 5226 by Ήλια Κρυθαριώτη και το 24071 by Ελένη Καδαδά. Της Adidas, πολύ ωραίο το Runaway. Λοιπόν, είχαμε Runway, ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Λίτσα, είναι γνωστός. Ναι, είναι γνωστός και πολύ όμορφος. Τώρα δεν μπορώ να βάλω ένα και το πιο τραγούδι, να το βάλω. Βάλε λίγο έτσι να ακούσουμε. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε αγαπημένο μου Control. Σπάστα. Σπάστα. Λοιπόν, Creators Lab by IKEA, MAC Cosmetics, Social Outcast, Pink Woman, τα αγαπημένα μας, από το οποίο κατάστημα της Pink Woman είμαι και εγώ ντυμένη. Σήμερα το υπέροχο φόρουμ που φοράω και να ευχαριστήσω Vogue Coiffure, αλλά κομμωτήριο Vogue δεν το λέμε στα ελληνικά, και το Glitter Workshop για την επιμέλεια των νυχιών μου. Και XX Love, έτσι μια πολύ ωραία μόδα, extra large για πιο ωραίες τσουποτές κυρίες. Μου είχε να ακούσω, θα μας κόψουν μετά στο YouTube για πνευματικά δικαιώματα. Αυτό δεν ξέρω, αλλά βάλε λίγο. Λίγο. Θα μετράω εγώ μέχρι το 10. Μάλιστα. Δεν μπορεί, δεν έχει και κανένα άλλο, σίγουρα. Έχει, δηλαδή. έχει γνωστά. Να περνάς. Να μου βάλεις και... Κάτσε να δω λίγο το να περνάς, γιατί πρέπει να είναι γνωστό αυτό, λέει. Εδώ είδαμε τη μισή ελληνική μουσική showbiz. Ανά το, σπάστα. Ναι, αυτό. Αυτό είναι γνωστό. Εντάξει, πολύ ωραία. Να τον αποδεχτούμε τον Γιώργο Παπαδόπουλο για το όνομα Χριστουγεννιάτικου Δέντρου. Να μας δώσει αποκλειστική συνέντευξη, λες. Θα μας δώσει. Πολύ ωραία. Ακτού να μην έχει δει μόνο αυτό το απόσπασμα.
Μάλιστα. Λοιπόν, τόλοι μου αγαπημένα, εδώ είδαμε την μισή ελληνική μουσική σκηνή να περνάει επί της οθόνης μας. Τρομερές εμφανίσεις, καταπληκτικά. Ευχόμαστε την επόμενη φορά να είμαστε κι εμείς εκεί, γιατί φέτος είχαμε την πρόσκληση, αλλά δεν καταφέραμε να βρεθούμε. Στο Madwalk, τόλοι μου. Ναι, και η κυρία Γεροντίδου θέλει να συνεχίσουμε, γιατί η δική μου άσε να πούμε τα προσωπικά. Να φωτογραφηθούμε και στο Red Carpet. Στο Red Carpet, ακριβώς. Πάμε όμως τώρα να μαντέψουμε τι κάνει το Gadget. Ωραία, πάμε να δούμε την Gadget που έχω φέρει σήμερα. Α, υπέροχα. Αυτό. Μάλιστα. Είναι σε τέτοιο μέγεθος περίπου, με οθόνη. Α, είναι μεγαλούτσικο. Ναι, ναι, είναι μεγάλο, μην το βλέπεις μικρό. Όχι σπιρτοκούτι, είναι πιο... Σπιρτόκουτο, όχι σπιρτόκουτο, είναι πιο μεγάλο. Ναι. Οθονούλα βλέπουμε εκεί πέρα που έχει ένα δείκτη. Έντασης είναι ο δείκτης αυτός. Όχι. Και αυτό το μηχάνημα βγάζει κάτι. Βγάζει. Ήχο βγάζει. Όχι, δεν βγάζει. Φως. Όχι. Εικόνα. Όχι. Αέρα. Θα μπορεί... Ναι. Τι έγινε. Αέρα. Βγάζει αέρα. Ναι. Ζεστό ή κρύο. Όχι. Βγάζει. Βγάζει αέρα ζεστό ή κρύο. Τώρα, ναι, βγάζει. Βγάζει ή δεν βγάζει. Δηλαδή, αγάπη μου, βγάζει. Βγάζει αέρα. Ναι, βγάζει αέρα. Τον οποίο εγώ τον κάνω ό,τι θέλω. Τον αέρα, παράδειγμα, πατάω το κουμπάκι και τον κάνω ζεστό, πατάω το κουμπάκι και τον κάνω κρύο. Λοιπόν, σου το έχω και εδώ να το δεις. Ζωντανά. Live. Αποτέ μου και αυτό. Αποτέ μου και αυτό. Το ξέρεις ότι με το που έμαθα το τέμου από σένα, έχω γνωρίσει πόσο κόσμο που το ήξερε πριν από μένα το τέμου. Και έχει κατεβάσει και έχει κάνει παραγγελίες, γιατί έχει πολύ ωραία στάντια, μαγαζιά. Κάνε και εσύ, ρε Λίτσα, αφού σου πρέπει λέω. Να κάνω, έχουμε αλλά για πέρα... να κάνω πρέπει... Κωδικό 50% έκπτωση. Ναι, πες μου λίγο, 50% πάνω στην ίδια έκπτωση που έχει, γιατί ναι. Το παιχνίδι έχει πολύ χαμηλές ναι. Τιμές. Δηλαδή, έκδοση πάνω στην έκπτωση. Ναι. Καλύτερο και από Black Friday, θα μου πει. Και άμα θες να το πούμε τώρα, πριν αποκαλύψουμε τι κάνει το Gadget, βάλει την κάρτα με το τέμου. Πες μου λίγο, πώς μπορώ να πάρω. Κατεβάζεις την εφαρμογή Λίτσα από το Play Store, το κινητό σου, γράφεις τέμου τη βρίσκεις, κάνεις εγκατάσταση, κάνεις εγγραφή με το Gmail σου και μετά πας εκεί στην αναζήτηση προϊόντων. Αν δεν έχω Gmail και έχω Yahoo, πειράζει. Όχι, βάζεις το Yahoo. Και γράφεις εκεί στην αναζήτηση του προϊόντος και εκεί ψάχνεις πάνω-πάνω τον κωδικό APG9446. Πατάς αναζήτηση και παίρνεις ένα πακέτο κουπονιών 100 ευρώ, Λίτσα. Που το καλό το πακέτο είναι 50 ευρώ, άμα βάλεις το καλάθι σου, έκπτωση 50%, πληρώνεις 25 ευρώ. Μισή τιμή. Βάζεις πράγματα και μόλις φτάσεις 50 ευρώ πάει 25 ευρώ αυτό το πακέτο. Τι έπαθα σήμερα, δεν είμαστε καλά. Μου. Να το κατεβάσετε. Και να παραγγείλετε. Το κατεβάζω στο κινητό μου, τέμου. Νομίζω η μαμά μου το έχει κατεβάσει από πιο πριν και της έλεγα, μαμά, τι είναι αυτό που έχεις κατεβάσει εδώ πέρα. Είναι σαν το Shane που λέει. Μπράβο. Αλλά με το αυτό που τώρα το κατεβάζω, κωδικό. Βάζουμε τον κωδικό του Τόλι. Εάν δεν το θυμόμαστε, επικοινωνούμε στο Instagram, στο Facebook με τον Τόλι Τσιρούδη. Είναι APG9446 και παίρνουμε 50% έκπτωση στις ήδη εκπτωτικές τιμές ναι. Που έχει το τέλος. Και η παραγγελία όμως πρέπει να γίνει σε νέο κινητό. Άμα το έχεις κατεβάσει, Λίτσα, δεν μπορεί, δεν πιάνει. Ισχύει, πρέπει από ένα καινούριο κινητό ναι, και μέσα σε 24 ώρες. Αλλιώς μετά χάνετε το κουπόνι. Αν το διαγράψω το τέμι και το ξανακατεβάσω. Όχι, το καταλαβαίνει και δεν θα πιάσει ο κωδικός. Δεν θα πάρει τα κουπόνια. Λοιπόν, α! Εδώ. Είναι πολύ μεγάλο. Θα το ανοίξεις πιέζοντας αυτό ναι. Και μετά πατώντας αυτό. Σαν CB παλιάς εποχής μου θυμίζει, ε. Ναι. Λοιπόν, έλα, θα πατήσεις αυτό και μετά αυτό. Ωραία. Όπα, μισό λεπτό. Όπα. Τι έχει εδώ, σφυρίχτρα. Αυτό δεν μου το έδειξες. Το έκρυψα για να το κάνω πιο δύσκολο. Ας το βάλω εδώ. Εντάξει, τώρα γιατί εδώ, αυτό είναι πιο δύσκολο. Τι είναι τρόμπα. Τρόμπα είναι. Ναι. Είναι μια ηλεκτρική τρόμπα. Συγγνώμη, μου φέρεις τρόμπα. Ηλεκτρική λίτσα. Για να φουσκώνεις τα πράγματά σου χωρίς να σου βγαίνουν τα πνευμόνια. Ποια πράγματα ακριβώς να φουσκώσω, βρετόλι μου. Πες μου τώρα. Λοιπόν, τι... Πιάνει ζυγωματικό, στήθος, σκοπό και τα σχετικά. Για δες θα λειτουργεί πρώτα απ' όλα. Τι μου είπες... Πρώτα εκείνο το κουμπάκι. Δες το όλοι, τρόμπα. Λίτσα, τι? Δεν θυμάσαι παλιά που φουσούσαμε με το στο... Λίτσα, θες να φουσκώσεις κάτι πράγματα. Θες να τι φουσκώσεις... Τι να φουσκώσω, παιδί μου. Το... Μπαλόνι. Για τις γιορτές τώρα. Ναι, ρε Λίτσα. Μπράβο, ρε Λίτσα. Και θα το φουσκώσεις τώρα. Στόχο εδώ. Αλήθεια, γιατί είμαστε υπερπαραγωγοί. Αν είναι δυνατό. Πρώτα θα πρέπει να δούμε αν λειτουργεί. Μία φορά πάτα το και μετά το πάνω. Και μετά. Το πάνω.
Παρίσι. Ωραία. Πώς και είναι? Το έχει το πάνω. Okay. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είμαστε καλά και είναι η δεύτερη εκπομπή. Λίτσα, με αυτό φουσκώνεις και ρόδες αυτοκινήτου και ρόδες... Φουσκώνω και τη ρόδα από το αυτοκίνητο. Ποδηλάτων. Και από το ποδήλατο. Ναι, δεν χρειάζεται να πας στο συνεργείο. Α, τώρα με έφτιαξες. Ναι. Το στρώμα, το φουσκωτώ στη θάλασσα, το φουσκώνω. Ναι, φουσκωτή καρέκλα, μα έχεις όλα αυτά, πας στη θάλασσα. Λοιπόν, και θα φουσκώσεις ζωντανά, live, το μπαλόνι που θυμάσαι ότι δεν μπορούσες να φουσκώσεις μπαλόνι, γιατί δεν μπορούσες. Ναι. Να το, θα το φουσκώσω εδώ live. Θα φουσκώσω τώρα live το μπαλόνι. Ναι, και μετά θα σου πω. Να φουσκώσεις και εσύ, έχεις δύο μπαλόνια. Ναι. Να δούμε. Ποιος θα το φουσκώσει καλύτερα, δεν γίνεται ένα μηχάνημα. Δεν υπάρχει καλύτερα. Ποιος θα το φουσκώσει πιο γρήγορα. Λοιπόν, βάλ το εκεί, θα το κρατάς. Τώρα εγώ γιατί είμαι σίγουρη. Πήγαινε το λίγο πιο πέρα. Α. Όχι, το για τον τόλι, θέλω και τον τόλι εδώ. Συγγνώμη, εντάξει. Λοιπόν, εγώ γιατί είμαι σίγουρη ότι αυτό τώρα... Θα το κρατάς όμως, έτσι. Θα γίνει. Κλείστο αυτό, ναι, κλείστο. Ποιο να κλείσω. Ναι, κλείστο αυτό. Λοιπόν, πριν και, το φουσκώσω... Και κράτα το όμως εκεί έτσι. Το κρατάω, με το... ναι. Όχι, έτσι. Πώς. Έτσι. Άρα, μπράβο, έτσι. Ωραία, το κρατάω. Πριν το φουσκώσω, θέλω να μου πεις, αυτό το παίρνουμε από το ΤΕΜΟΥ. Ναι, κάνει. Ωραία. Είναι ακριβό γιατί είναι μηχάνημα, Λίτσα, σοβαρό και μεγάλο. Ναι. 30 ευρώ κάνει, ναι, αλλά με την 15. Έκπτωση 15, ναι, με τον κωδικό αμάρτης. 15 ευρώ, ηλεκτρική τρόμπ. Δεν είναι αστείο, παιδί μου, κάτζετ. Όχι, δεν είπα ότι είναι αστείο. Λοιπόν, πού σου φουσκώνει. Α. Μετράει τα PCI, την πίεση. Και βάζεις... το συμπλήν που έχει εδώ πέρα. Ναι, βάζεις την πίεση. Είναι κάποια λάστιχα, Λίτσα, από αυτοκίνητα, από ποδήλατα. Για πόσο σταματάω, είπαμε. Το τέτοιο. Άστο να φουσκώσει πολύ. Δεν θα πάω πιο γρήγορα. Φουσκώνει αργά και σταθερά. Για να μην σκάσει και τρομάξει. Ωραία. Τώρα βγάλ το όσο πιο γρήγορα μπορείς, χωρίς να βγει αέρας και δίπλωσέ το. Λοιπόν. Μπαλόνι. Διπλώνω. Είμαστε σίγουροι ότι θα φτάσουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Λίτσα, πολύ ωραία. Cute. Ναι. Για ένα πάρτι. Για ένα πάρτι, το βάζεις, δεν κουράζεσαι, φυσάς, φουσκώνεις. Για μαγαζιά που έχουν μπαλόνια, αλλά αυτοί θα έχουν άλλα. Αυτοί θα έχουν επαγγελματικό, ναι. Επαγγελματικό. Για το αυτοκίνητο μέσα, να το έχεις σε περίπτωση που πάρεις λάστιχο. Το περιμένεις βέβαια ένα ολόκληρο βράδυ. Για να φουσκώσει το λάστιχο. Αλλά εντάξει. Για στρώματα το καλοκαίρι. Για φουσκωτές καρέκλες και πουφ που έχετε πάρα πολύ ωραίο. Όπα. Λοιπόν, μήπως θα παίξουμε ένα τηλεπαιχνίδι την επόμενη εβδομάδα και να κερδίσουν οι τηλεθεατές μας. Ήταν ένα μπαλόνι. Να κερδίσουν το δώρο οι τηλεθεατές μας από το τηλεπαιχνίδι που θα παίξουμε. Γιατί αυτή την εβδομάδα δίνουμε αυτό το υπέροχο διπλό. Δώστε μου λιγάκι full screen το δώρο. Δώστε μου εσείς full screen. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κληρώνουμε, να θυμίσουμε μάλλον τι κληρώνουμε σήμερα στην εκπομπή μας από την εταιρεία Carcadonis. Ένα full screen θέλω μονάχα. Δεν χρειάζεται να φαινόμαστε. Μπράβο, τέλει. Λοιπόν, η εταιρεία Carcadonis μας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσουμε αυτή τη διπλή γκριλιέρα με κεραμική επίστρωση και μαγνητική λαβή, η οποία κάνει υπέροχα, νόστιμα, υγιεινά φαγητά, μας δίνει αυτή τη δυνατότητα, κάνει πατάτες, κοτόπουλο, λουκάνικα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Τη βρίσκεται σε σούπερ οικονομική τιμή στην Home Plus Carcadonis, μπορείτε να την παραγγείλετε και ηλεκτρονικά ή να επισκεφτείτε την Πτολεμαΐδα στις 11 του Δεκέμβρη που έχει και τη Λευκή Νύχτα και θα τα έχει όλα προσφορά και μισή τιμή και να την προμηθευτείτε. Τόλι μου, πάμε τώρα να δούμε, τι να δούμε, τα γενέθλια του 4Coffee. Έκλεισε 10 χρόνια.
το αγαπημένο μαγαζί εδώ στην πόλη της Κοζάνης. Από το νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ μπορείς να πας εκεί, να το επισκεφτείς, να φας, να πιεις, να διασκεδάσεις με πολλές ωραίες βραδιές που πραγματοποιούνται εκεί. Εμείς βρεθήκαμε στα γενέθλια το Σάββατο, προηγούμενο Σάββατο το βράδυ. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, και στους ιδιοκτήτες και στο προσωπικό, η κόντραμπάντ ήταν μαζί, ο Σταθιάδης, ο Τιτζέι έπαιζε μουσική, τούρτες, κεράσματα, ωραία μπαλόνια, δεν ξέρω αν είχαν το συγκεκριμένο, την συγκεκριμένη τρόμπα για να τα φουσκώσουν. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, να περάσουμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ναι, και να επιστρέψουμε εδώ. Τέλεια. Χρόνια For Coffee και σήμερα ένα πάρτι γενεθλίων με τους Contraband και πλήθος κόσμου, πελατών, φίλων να στηρίζουν αυτή την κίνηση. Καλά χρόνια, εσείς που ήσαν τα δικά μας χρόνια. Και ελπίζω να πάμε για άλλα δικά χρόνια. Συνεχίζουμε τρίτο μέρος αυτής της εκπομπής. Στην παρέα μας παραμένει ο Τόλης Τσιρούδης, με τον οποίο θα δούμε και τα υπόλοιπα θέματα γρήγορα. Αυτή την εβδομάδα, Τόλη μου, ο Θοδωρής Ορεκετζής και η Έλενα Σωτηροπούλου μας ενημερώνουν από το στούντιο του GR Express στην Αθήνα για τα νέα της ελληνικής showbiz. Τους είδαμε και στο Open. Α, ναι, πήγανε στο πρωινό. Στην Ελένη Τσολάκη. Μία φορά με Skype και μία φορά ζωντανάκι από το στούντιο. Και δεν ξέρω τώρα, πολύ στο Open ο κύριος Ρακετζής και η Έλενα. Τι γίνεται. Για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπορούμε να τους έχουμε live μαζί μας, γιατί έπρεπε να κάνουν κάποια προσωπικά επαγγελματικά ραντεβού, για τα οποία θα σας αποκαλύψουμε περισσότερα την επόμενη εβδομάδα. Τους έχουμε όμως μέσω βίντεο που μας ήρθε σήμερα νωρίς το πρωί, για την δική μας ενημέρωση. Θοδωρής Ρακετζής, Έλενα Σωτηροπούλου, επί της οθόνης μας. Γεια σας από το GR Express, από την Αθήνα, για την Κοζάνη, την αγαπημένη μου πόλη, για το Flash, για την εκπομπή Like και βέβαια γεια σου Λίτσα. Γεια σου Λίτσα. Είμαστε πανέτοιμοι για να σας βγάλουμε τα τελευταία νέα. Μάλλον αυτά που είναι τα σημαντικότερα για αυτήν την εβδομάδα, πιστεύω, μέσα από την Showbiz, αυτά που έχουν συμβεί εδώ και μας έχουν ταράξει λίγο. Και βέβαια το σημαντικότερο από όλα ήταν το. Αυτό που έκανε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος που έβγαλε στο Fly News ένα κατεβατό ολόκληρο σχετικά με ένα σενάριο που υπήρχε μια πρόταση από το Μέγκα σχετικά με τον Γρηγόρη Αρναούτολ για να παραλάβει την πρωινή ζώνη του Μέγκα και να πάρει και την εκπομπή στο My Radio 7 με 10 το πρωί που εκεί είναι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Και βέβαια έβγαλε όλο το παράπονο. Που σημαίνει αυτό ότι ουσιαστικά σταματάει η εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη και ο Ουγγαρέζος μένει εκτός. Βέβαια. Ότι ο Ουγγαρέζος πόδι και πάει λέγοντας. Και σου λέει: έχουμε μπροστά μας 8 μήνες, πώς θα τα βγάλουμε πέρα, σου λέει. Τώρα δεν είναι δυνατόν. Σου λέει: δεν βγαίνει. Και νομίζω ότι είχε και ένα παράπονο γιατί αυτή την ανάρτηση την έκανε Δίνα Μεσαροπούλου. Ναι, η οποία Δίνα Μεσαροπούλου πρέπει να ξέρετε ότι είναι από τις λίγες τηλεκριτικούς ή από τις λίγες γυναίκες, από τα λίγα άτομα, γιατί εντάξει, μην το πάμε για γυναίκες.
επειδή είναι περισσότερες γυναίκες, από τα λίγα άτομα τα οποία έχουν ένα έγκυρο ρεπορτάζ. Δηλαδή, η Τίνα Μεσαροπούλου, όταν βγάλει κάτι, πολύ σπάνια θα πέσει έξω. Και βέβαια είναι και συνεργατηδά του, έτσι, λόγω του You Fly. Fly. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι συνεργάζονται ναι, και όλες. Κάτι, έγραψε κάτι ωραίο, λέει, δεν θα σου δω, θα μιλήσουμε. Έχει το ρεπορτάζ, το βγάζει. Από εκεί πέρα, ο καθένας θα αντιμετωπίσει τα προβλήματά του. Εδώ έδωσε έμφαση στο ότι αντιμετωπίσουν όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν τα σενάρια όλα αυτά και οι ομάδες όλες που ταρακουνιούνται. Και τώρα αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι με αυτό το κείμενο έτσι όπως το έγραψε δεν έπαιρνε απλά μια πικρία. Τους έδωσε να καταλάβουν ότι ξέρετε κάτι, ή θα μας χτυπήσετε την πλάτη και θα ανανεώσετε για το χρόνο το ραδιόφωνο από τώρα στην ουσία, ή αλλιώς θα κάνουμε την πλάκα μας και θα περιμένουμε να έρθει απλά το καλοκαίρι, γιατί ό,τι και να κάνουμε, όσο και να ματώσουμε, δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα. Το Muppet Show νομίζω λέγεται. Ναι, Muppet Show, ναι, ναι, ναι. Το, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Καλά, ναι. Όχι, μαγιά του. Μαγιά του. Αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι τρομερό λάθος. Πάντως από τη μεριά του Μέγκα, αν έχει γίνει μια τέτοια πρόταση, είναι τρομερό λάθος. Βέβαια, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τον Γρηγόρη Αρναούτογλου το ζητάνε. Το θέλουν πάρα πολύ. Ναι, ναι, αλλά ναι, ναι. Ο Αντένα δεν θα τον αφήσει, όπως και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δεν θέλει να αφήσει τον Αντένα. Δεν ξέρουμε, θα δούμε. Πάντως, κοίτα να σου πω, η αλήθεια είναι για μένα ότι ο Ουγγαρέζος στη Μενεγάκη μου φαίνεται ξένο σώμα. Γιατί η Μενεγάκη έχει επιλέξει να έχει μια εκπομπή η οποία δεν είναι αιχμηρή, δεν κάνει αποκαλύψεις και μάλιστα κάποια βασικά θέματα τα οποία τα σχολιάζει μέσα από το YouFly ο Δημήτρης Ουγγαρέζος δεν αναφέρονται ποτέ στην εκπομπή. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι σε μια ομάδα, σε μια εκπομπή που είναι τριλαλή, τραλαλό, μαγειρικές κτλ. Και απ' την άλλη να είσαι ένας τελείως διαφορετικός χαρακτήρας. Είναι σαν να πας εσύ σε μια εκπομπή ενημερωτικού, δηλαδή να είναι απλά ψυχαγωγικού και να μην μπορείς να κάνεις καθόλου κουτσομπολιό. Δεν θα σε ξένο σώμα. Με είπες κουτσομπόλι. Στιγμή... Έτσι. Είμαι, δεν το συζητάω. Είσαι και είμαι και εγώ. Τιμή μου και χαρά μου. Κουτσομπόλι δεν είμαστε. Ναι, τιμή μας και χαρά μας. Αλλά είσαι καλό. Ναι. Ναι. Δεν κάνουμε χτυπήματα κάτω από τη μέση. Ανάλογα, ναι, όπου το δεις. Όχι, όχι. Χτυπήματα κάτω από τη μέση κάνω ποτέ εγώ. Ναι, όχι. Ναι, είναι πάνω. Ναι. Είναι από τη μέση και πάνω. Είναι από τη μέση και πάνω. Ναι. Λοιπόν, οπότε εκ των πραγμάτων κάποια στιγμή θεωρώ ότι ούτως ή άλλως θα τελείωνε αυτή η εκπομπή. Ο Ουγγαρέζος τουλάχιστον από εκεί θα τελείωνε σίγουρα. Εμείς συνεχίζουμε, είμαστε εδώ στην αγαπημένη μας πόλη στην Κοζάνη μέσα από το Flash TV και σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τελευταία μηδιακά νέα τα οποία έχουμε και είναι αυτά που μας έκαναν μεγαλύτερη εντύπωση. Δεν είναι τελευταία, μπορεί να μην είναι της ώρας, αλλά είναι πράγματα που μας έκαναν μεγάλη εντύπωση. Έχουμε και κάτι άλλο που μας έκανε εντύπωση που πρέπει να το σχολιάσουμε οπωσδήποτε, η εμφάνιση του Λεμπιδάκη στη Face Κορδά. Μία εμφάνιση η οποία ταρακούνησε λίγο ένα συνάδελφό του που ήταν μέσα εκεί, τον κύριο Κατσαρίδη. Και όχι μόνο, και την απέναντι εκπομπή που μέχρι πρότενος ήταν εκεί ο Λεμπιδάκης. Σούπερ Κατερίνα. Ο Λεμπιδάκης ψάχνει Στασίδη. Λογικό είναι τώρα λοιπόν να πάει από εκπομπή σε εκπομπή. Από μετά την παρέτησή του από την Μπάρκιν έχει μείνει ξεκρέμαστος. Εντάξει, έχει το New Pistol. Πάει καλά το site, αλλά από εκεί και έχει και δημόσια σχέση μαγαζιά, ειλικρινά. Ναι, αλλά εντάξει, η δουλειά του επειδή είναι στην τηλεόραση, είναι εμφανίσει στην τηλεόραση και είναι καλός στο ρεπορτάζ. Δηλαδή, εδώ που τα λέμε, είναι πιο καλός από τον Κατσαρίδη. Όμως, επειδή εμφανίστηκε στη Face Κορδά και η Face Κορδά δεν κάνει νούμερα, κάτι δεν μου πάει καλά εκεί πέρα. Ναι, ναι, ναι. Κάτι δεν μου πάει καλά. Ο Κατσαρίδης να τρέμει, που λέμε, καρέκλα του. Κοίταξε, όλοι έχουν μια ευθύνη. Εντάξει. Το 3% και 4% βαραίνει πάρα πολύ οποιαδήποτε εκπομπή. Είναι αυτό που λες εσύ στην αρένα. Ναι. Εάν στην αρένα δεν τα πας καλά. Και το θέμα είναι ότι έχει και ο Κατσαρίδης μια αιμονή με το open, ρε παιδί μου. Δηλαδή συνέχεια open. Εντάξει, μάθαμε τα πάντα και τους πάντες. Βέβαια πρέπει να πω εδώ με την ευκαιρία ότι ο Κατσαρίδης ναι, μιλάει για το open, αλλά δεν ξέρετε βασικά. Να ξέρετε. Λοιπόν, είναι γεγονός αυτό σίγουρα. Λέει και οι κανονικές ειδήσεις. Είναι πράγματα που πέφτει έξω. Ναι. Δηλαδή, όχι, δεν είναι ότι πέφτει έξω. Εντάξει, σενάρια είναι τα οποία ακούγονται δεξιά και αριστερά. Αλλά όμως δεν έχει πιάσει τα σωστά, δηλαδή δεν έχει πιάσει το θέμα από τη, κανονικά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο κύριος Κατσαρίδης αντιμετωπίζει τώρα ένα έντονο πρόβλημα και πρέπει να προβληματιστεί και ο ίδιος σχετικά με το πώς εργάζεται και τι πρέπει να κάνει. Δηλαδή πρέπει να δουλέψει λίγο περισσότερο, ρε παιδί μου. Αυτό είναι η όλη φάση. Να πούμε εδώ με την ευκαιρία αυτή, μια και μιλάμε για κανάλια κτλ., ότι δεν σας πω ονόματα εδώ. Θα σας πω ότι δύο κυρίες σε μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό ήρθαν. Εισάγριαν λεκτική συμπλοκή. Ναι. Α, είναι quiz. Δεν λέω ονόματα. Δεν θα πεις παραπάνω. Θα πω βέβαια. Εισάγριαν λεκτική εμπλοκή. Και πρέπει να σας πω εδώ ότι η εμπλοκή αυτή είχε να κάνει με θέματα ψυχαγωγίας. Υπάρχει μια αναστάτωση στο συγκεκριμένο κανάλι μέσα
και γίνεται σφαγή. Δύο κυρίες, οι οποίες η μία θέλει να αποδείξει στην άλλη ότι αξίζει να έχει μια υψηλότερη θέση και όχι να είναι απλά. Μην πω, γιατί άμα πω θα καρφώσουμε και τα ονόματα κιόλας. Είναι από τη μία από τις δύο, είναι φρεσκομεταγραφή. Ναι, την πήραν για να σώσει το κανάλι και είναι η μεγαλύτερη αποτυχία ήταν στο κανάλι που ήταν. Την πήραν για να σώσει το κανάλι. Τώρα σφάζονται και καλά είναι. Λοιπόν, γιατί κοιτάξτε, το να παίρνει ένα στέλεχος το οποίο έχει πετύχει πράγματα, το καταλαβαίνω. Το να παίρνει ένα στέλεχος το οποίο στις 10 παραγωγές που έβγαλε οι 11 απέτυχαν, πάει να πει ότι έχει πρόβλημα στις επιλογές σου. Πρέπει να το προσέξεις. Και μεταξύ, ποια είναι τα πρόσωπα τα διοικητικά. Είναι 5 πρόσωπα, 6 τα οποία κάνουν κύκλους γύρω. Μόλις κάψουν την ελληνική τηλεόραση ολόκληρη, τότε λοιπόν καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι ότι δεν θα έχουν και δουλειά. Ναι, γιατί για να πάει έκτος δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, να τα λέμε αυτά. Να σου πω και κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση αυτήν την εβδομάδα. Τι. Είχες ποτέ στο μυαλό σου ότι υπήρχε περίπτωση κάποιο παιδί, έστω 25-30 χρονών, να μην ξέρει τον Έλβις Πρίσλι? Έλα, εσύ, ναι. Γιατί έχουμε την αποκάλυψη μετά την Τερμπεντέρισα, που εντάξει, okay, το ξέρουμε το χαμό που έγινε με τον Λάτι τον Μικρούτσικο. Έχουμε μια άλλη αποκάλυψη από 3 παιδιά στο Fame Story, τους διδήμους και τον Γιάννη, που του έδωσε ένα τραγουδί. Ο Λυπής λέει: δεν τον ξέρουμε. Λέει, τον Λυπής μόνο λέει σαν κάπως έτσι φυσιογνωμικά, το βασιλιά της ροκ δεν τον ξέρουν, αλλά θα τον τραγουδήσουμε. Θα τον τραγουδήσει ο Γιάννης. Και μας έκανε, δηλαδή, εκεί καταλαβαίνεις. Έχουμε μείνει πίσω, δηλαδή. Εσύ, Έλληνα, είναι χάσμα γενεών. Ναι, κάθαρα. Τόσο μεγάλο. Ναι, τόσο μεγάλο. Γιατί να σου πω κάτι. Τον Έλβις. Ούτε εγώ, η δικιά μου γενιά δεν προλάβει Έλβις. Η δικιά μου γενιά δεν προλάβει. Εντάξει, Θοδωρή. Ένα παιδί των 20 χρονών τώρα δεν ήταν. Θρύλος. Εσύ, Έλληνα, άκουσα. Επειδή εμείς είχαμε μια πορεία και ακούγαμε πάρα πολλά πράγματα για το παρελθόν, τη μουσική, δεκαετία 50, 60 κτλ. Γνωρίζουμε πράγματα και αυτά που δεν ζήσαμε. Mm-hmm. Τα παιδιά αυτά όμως μιλάμε ότι είναι σαν να τους μιλήσετε για κατοχικά νέα, καταλαβες. Εντάξει, ναι, αλλά. Δηλαδή είναι τώρα εντάξει. Δηλαδή να δικαιολογήσουμε και τη νέα γενιά. Γιατί ακούστε τώρα, εσύ, επειδή με τη μουσική έχω μια μούρλα. Εγώ ήταν ένα πιτσιρικός. Μπορεί να ήταν εαυτό μου καταρχήν, για να καταλάβω τι γίνεται. Είχα μία άρνηση στο λαϊκό τραγούδι. Όταν άκουγα μπουζούκι, έφευγα με χίλια. Δεν άκουγα. Ιδιαίτερα η δεκαετία 80, η ελληνική mm-hmm. μουσική σκηνή. Η pop μουσική σκηνή από το 87 και μετά άρχισε να ανεβαίνει. Αλλά όμως το λαϊκό τραγούδι από το 77 μέχρι το 85 είχε σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, αν δεις αυτή η οκταετία, ήταν ιδιαίτερα προβληματική. Να ξέρεις ότι υπάρχει καλλιτέχνης ο οποίος αναγκάστηκε να κάνει κυκλοφορίες στην Αίγυπτο για να μπορεί να έχει κάποια έσοδα. Κατάλαβες και πολύ δυνατός καλλιτέχνης. Λοιπόν, και δεν λέω το όνομα επίτηδες. Δεν χρειάζεται δηλαδή για την ιστορία. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει, ότι εγώ ακούω πάρα πολύ δίσκο, ήμουν και DJ και ωστόσο από μικρή ηλικία. Και άκουγα πάρα πολύ δίσκο και τα λοιπά και είχα μια άρνηση σε πολλά είδη μουσικής. Ερχόταν κάποιος και μου λέει: εσύ είναι ντροπή σου να πω να μην ξέρεις, να μην τον Περπινιάδη. Και λέγανε: ποιος ο Περπινιάδης, μωρή, τι μου λες τώρα να πούμε εμένα. Μου λέγανε: να μην παίξει λέει έναν Νταλάρα. Λέω: αυτός λέει, αν δεν κάνω λάθος, είναι πολιτικά τραγουδία. Δηλαδή, ναι, δεν με ενδιαφέρει. Ναι, δηλαδή, ναι. Ό,τι άκουγα γύρω-γύρω και τα λοιπά και δεν με ενδιαφέρε. Βέβαια, στη δεκαετία 90 μέσα, εγώ εξελίχθηκα σε έναν δυνατό. Ίσως από τους δυνατότερους μουσικούς παραγωγούς με ελληνική μουσική και όχι με ξένη. Έτσι, δηλαδή αυτό τι σημαίνει ότι άλλαξα κατά πολύ. Βέβαια όχι στο λαϊκό αλλά στην pop μουσική σκηνή. Γιατί εγώ ήμουν του ελαφρύ ρεπερτόριο. Ναι, είμαι του εμπορικού. Εκεί είμαι του εμπορικού. Ναι. Εγώ νομίζω είμαι αυτές. Εντάξει, εσύ είσαι μουσικός παραγωγός. Εγώ είμαι του εμπορικού πάντως. Ναι, εσύ είσαι του εμπορικού γενικώς. Εσύ του εμπορικού που είναι αυτό το λένε ντάγκα, λέει πέφτει το. Εγώ είμαι ό,τι βγαίνει καινούριο. Ναι. Δηλαδή Χουντίνι, ας πούμε. Ναι, κάπως έτσι πάει. Τώρα, Ντουα Λίπα. Θα μπορούσαμε να μιλάμε με τις ώρες για το Fame Story, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι το Fame Story είναι live 24/24 στο YouTube. Μπορείτε να πάτε να δείτε, να απολαύσετε τα παιδιά αυτά. Όπου εκεί βλέπετε άλλα πράγματα τελείως διαφορετικά από ό,τι δείχνουν στην ελληνική τηλεόραση, στο Star Channel δηλαδή. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι τα live παίζουν σημαντικό ρόλο. Και έχει και τρεις μισητούς ουσιαστικά παίκτες. Ναι. Που στο τέλος μπορούν να βγουν έξω και να κάνουν αυτή η καριέρα και οι άλλοι να μην κάνουν. Ο Γιάννης και τα δίδυμα. Αλλά λέγονται πάρα πολλά πράγματα μέσα. Πάρα πολλά πράγματα. Θα μπορούσαμε να μιλάμε τις ώρες, αλλά το θέμα είναι ότι κυρίες και κύριοι, εμείς είμαστε εδώ κοντά σας κάθε εβδομάδα, εδώ μέσα από το Flash TV, μέσα από την εκπομπή Like. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας φιλοξενείτε και σας λέμε τα νέα μας από την Αθήνα. Βέβαια πίσω ακριβώς δεν είναι η Αθήνα, είναι το Μιλάνο, να ξέρετε, εντάξει, το λέω να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, είσαι έτοιμη για να φύγουμε? Πανέτοιμη. Περνάμε τη σκητάλη στη Λίτσα, παρακαλώ πάρα πολύ, τώρα αμέσως.
Μάλιστα. Πράγματα και θάματα. Πολλά είπανε. Συμβαίνουν. Όλα τα αποκλειστικά τα έχουμε εδώ, αλλά έχουμε αποκλειστικά και τις ταινίες που θα δούμε στο Σινέο Ολυμπίων στην πόλη της Κοζάνης. Ναι, έχουμε τρεις ταινίες. Ναι. Λίτσα, και έχουμε και δύο παραστάσεις θεατρικές. Α, έχουμε και θεατρικές παραστάσεις. Σήμερα το βράδυ μία. Σήμερα το βράδυ, ναι, να ξεκινήσουμε από αυτή. Είναι ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Λίτσα, στο Ολυμπίων. Στις 9 η ώρα το βράδυ, μία παράσταση έτσι. Stand-up comedy, ξέρεις, best of. Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Καταπληκτικό. Να πούμε πως είναι σχεδόν sold out η παράσταση. Να. Δεν ξέρω αν βρείτε τελευταία στιγμή εισιτήρια και θέσεις. Και πραγματικά, όσοι μπορείτε να πάτε, είναι καταπληκτικός ο Αλέξανδρος. Πάμε να δούμε ένα σύντομο βιντεάκι. Είχαμε συναντήσει τον Αλέξανδρο Τσουβέλλα και τον είχαμε ανακρίνει. Να το δούμε και να τον απολαύσουμε απόψε το βράδυ στο Σινέο Ολυμπίων. Και ήρθε η ώρα να ανακρίνουμε τον Αλέξανδρο Τσουβέλλα. Τι συμβαίνει με τη Ραμόνα? Έλα να μου πέσεις. Έλα να μου πέσεις. Νομίζω ότι την είδα και στο Twitter ότι αυτή είναι η κατάσκοπος που έψαχνα. Γενικά παίζει πολύ Ραμόνα τελευταία. Ραδιόφωνο. Big Wings for FM 94,6 με Μαρία Ζαφυρά, το 8 με 10 κάθε πρωί, πέμπτος χρόνος, Δευτέρας Παρασκευή, γελάμε, προβληματιζόμαστε με όλα αυτά που γίνονται, συζητάμε με τους ακροατές, μία τα πάμε καλά, μία έχουμε τα δικά μας, γενικά είμαστε και μια ωραία ατμόσφαιρα. Πες μου, Αλέξανδρος Τσουβέλλας, τις επόμενες μέρες. Φαΐ, καφές, φαΐ. Και να φάμε τίποτα, ρε παιδιά, όπως κάθε μέρα. Δεν φάγαμε, πεινάω ακόμα. Τι ζώδιο είσαι? Είμαι εγώκερος, αλλά θέλω να πω ότι θεωρώ ανοριμότητες όλα αυτά. Δηλαδή θεωρώ κάπως πολύ περίεργα κάποιοι να ασχολούνται με το ζώδιο, ενώ το πιο σημαντικό είναι ο οροσκόπος. Και είμαι Ταύρος. Είμαι εγώκερος με Ταύρο. Δεν ασχολούμαι, έχω Αφροδίτη στον υδροχό, δεν ασχολούμαι. Σελήνη στον Σκορπιό. Και Άρη στο ζυγό. Αγαπημένος ήρωας από αυτούς που έχεις κάνει? Κανένας, ο επόμενος. Αυτός που θα έρθει αύριο. Αγαπημένη ατάκα? Αγαπημένη ατάκα ζωής και όχι κομικής, ας πούμε, απόδοσης, είναι ότι το πρόβλημα θα το λύσουμε. Κομικής απόδοσης? Κομικής απόδοσης παίζει πολύ το... Ερντογάν ένα Τετάρτη. Σάββατο θα είμαστε μπουζούκια. Αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής, σου αρέσουν πολύ τα μπουζούκια? Τα πάντα μου αρέσουν, δηλαδή πηγαίνω σε πολλά μέρη και ροκάδικα και μπουζούκια αρκετά τελευταία. Τελευταία την έχω καταβρει με τον Μακρόπουλο. Αγαπημένο τραγούδι? Κάνε χιλιοστά τα χιλιόμετρα του Νίκου. Κάνε χιλιοστά τα χιλιόμετρα. Ακριβώς. Ελμίδα, θα μπαινες? Δεν τα λέω αυτά, γιατί θέλω να ζήσω. Γενικά θα έμπαινα παντού. Ξένη celebrity που θα έμπαινες? Νομίζω ότι θα έμπαινα, εννοώ θα έκανα παρέα, για να είμαστε και ορθοί, political correct, θα έκανα παρέα, με ποια θα έκανα παρέα? Με την, πώς είναι αυτή την ξανθιά που... Breaking Ball, που έχει βγάλει τη... Οκ, το έχουμε, το βάλουμε σε βίντεο. Ναι, έχει βγάλει πολλά τραγούδια τελευταία. Σε αυτή, από αυτή θα έκανα παρέα, έστω. Αγαπημένος ποδοσφαιριστής? Για πάντα θα είναι ο Ρονάλντο ο παλιός για μένα. Μπασκετμπολίστας? Ο Διαμαντίδης. Θα περίμενα να πεις Αντετοκούμπο. Εντάξει, έχω συνδεθεί πιο πολύ με τον Διαμαντίδη. Φυσικά και ο Αντετοκούμπο, τι να πει, το Αντετοκούμπο είναι μέσα από τους κορυφαίους αυτή τη στιγμή που πέρασαν ποτέ στον μπάσκετ. Reality στο οποίο θα πήγαινες? Σε κανένα. Θα πήγαινα σε talent show, θα πήγαινα στο Voice να τραγουδήσω καλά, να γυρίσουν και μετά να χαλάσουν τη φωνή μου. Ας μην γυρνάνε. Τώρα θα με δεχτούν. Τραγούδισε μας να γυρίσουμε εμείς. Τι θες να σου πω? Ακυβερνητό καράβι. Ακυβερνητό καράβι, η αγάπη μας. Και μόλις γίναγε, τραυματίζομαι και πάλι από τα λάθη μας. Αλέξανδρος Τσουβέλλας, το όνειρο που δεν έχεις πραγματοποιήσει ακόμη και να στο ευχηθούμε να το πραγματοποιήσεις κλείνοντας. Να γίνω πρωθυπουργός της χώρας. Οκ, θα μας σώσεις. Ναι, από αυτά. Thank you. Και συνεχίζουμε.
Την Κυριακή αύριο. Ναι, 12 η ώρα, δύο παραστάσεις και 4, ο Σκρούτζ και τα πνεύματα των εορτών. Με τον αγαπημένο μας Καπετάνιο. Ναι. Το Γιάννη Καπετάνιο. Το Γιάννη Καπετάνιο στο ρόλο του Σκρούτζ, Λίτσα. Να θα πάμε το αύριο. Είναι, ναι. 4 η ώρα να κάνουμε συνεντεύξεις και να δούμε και λίγο παράσταση. Ναι, θα πάμε. Έκλεισε. Είναι παιδική σκηνή και το έργο είναι του Καρόλου Ντίκενς. Και η σκηνή Dickens, είναι του Γιάννη Χριστοπούλου. Και πολύ καταξιωμένοι ηθοποιοί παίζουν. Πάρα πολύ ωραία. Και σκηνοθεσία Κέλλη Σταμουλάκη. Υπέροχο. Και έχουμε και τρεις ταινίες. Πάμε τις τρεις ταινίες, ναι. Λίτσα, στην αίθουσα 1 και 2 προβάλλεται η επική περιπέτεια του Ρίντλι Σκοτ Ναπολέον. Και παίζει ο βραβευμένος με Όσκαρ Χωακίν Φίνιξ. Α, ο Χωακίν Φίνιξ. Είναι γνωστός. Ναι, στον ρόλο του Ναπολέον. Ναι, δύο προβολές. Στην 6.30 το απόγευμα και 9 το βράδυ. Και μετά 6.30 και 9.30. Από το Σάββατο και μετά. Τέλεια. Μετά έχουμε την ταινία της Disney, η παιδική ταινία Ευχή. Α, πάρα πολύ ωραία είναι αυτή. Μία προβολή 6.30 στα ελληνικά. Και μετά από Σάββατο σήμερα έχουμε 4.30 ώρα το απόγευμα στα ελληνικά και αυτές στην αίθουσα 2. Και έχουμε και ένα θρίλερ, Λίτσα. Μίλα μου. Μίλα μου. Talk to me, Λίτσα. Πολύ δυνατό θρίλερ. Πες μου γι' αυτό. Έχω διαβάσει γι' αυτό, Λίτσα. Έχει χαρακτηριστεί τη ταινία τρόμου θρίλερ της χρονιάς. Είναι δύο σκηνοθέτες, δύο αδέρφια που ασχολούνταν πολύ ερασιτεχνικά και είναι η πρώτη ταινία στη μεγάλη οθόνη. Είναι, Λίτσα, ένα χέρι, σαν άγαλμα έτσι, που το παίρνουν τα παιδιά και το πάνε σε κάτι πάρτι και το πιάνουν αυτό το χέρι και υπνοτίζονται και επικοινωνούν με τα πνεύματα. Ναι, και το έχουν σαν πλάκα, σαν αστείο. Και πρέπει να το κρατήσει, λέει, 10 δευτερόλεπτα. Αν περάσουν τα 10 δευτερόλεπτα, ναι, το πνεύμα μένει μαζί σου και σε ακολουθεί. Και το κάνει η πρωταγωνίστρια εκεί, δεν θέλει, τη βάζουν και μετά άστο. Θα μου δείξει τρέιλερ τώρα. Ναι, ναι, δες. Μάλιστα, συγκλονίστηκα. Είναι απογευματιάτο ακόμα μεσημεριάτικα που μας βλέπουμε και σε επανάληψη την Κυριακή. Τόλο συγκλονίστηκα. Συγκλονιστήκαμε όμως. Συγκλονιστικά, συγκλονίστηκα. Συγκλονιστικά. Αυτό είναι. Συγκινητικά, συγκινήθηκα. Λοιπόν, συγκλονιστήκαμε όμως και με την Αφροδίτη με τη Γούνα, τον Αργύρη Αγγέλου για τη Βαρβάρα, τη Λάρμου, τι κορμή Βαρβάρα, τι ερμηνεία και οι δύο. Την περασμένη εβδομάδα ήταν στο Σινέο Ολύμπιον, μια υπέροχη παράσταση. Πραγματικά όσοι βρεθήκαμε την απολαύσαμε. Πες μου εντυπώσεις όλοι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Φάνηκε ότι ήταν πολύ δύσκολη και μας το είπε και ο Αργύρης μετά στη συνέντευξη. Γιατί μιλούσανε, ήταν μια μισή ώρα, μια ώρα και 20 λεπτά πάνω στη σκηνή και οι δύο και μιλούσανε. Πάρε δώσε, χωρίς να μπαίνει, ξέρεις, να διαλύματα, ήταν άλλοι. Και έπαιζε έτσι, φλέρταρε στο στυλ, γιατί ήταν σκηνοθέτης αυτός, αυτοί οι ηθοποιοί και διάβαζαν ένα τέτοιο. Και ήταν το στυλ αληθινό, διάβαζαν πραγματικότητα με το έργο, σκηνοθεσία. Μπλεκότανε, μπλεκότανε. Είδε σε κάποιες φάσεις που σε ρωτούσα. Έτσι. Λέω τώρα τι είναι, στο σενάριο είναι. Με το σενάριο, η πραγματικότητα με τη φαντασία. Θύμιζε λίγο 50 αποχρώσεις του Μπρι και έτσι λίγο είχε ένα vibe τέτοιο ακριβώς. Τρομερές ερμηνείες, αποκλειστικά φυσικά ο Τόλης τραβούσε εκεί πέρα κατά τη διάρκεια της παράστασης και μαζί κάναμε τις δηλώσεις του με τον Αργύρη Αγγέλου. Πάμε να τα δούμε. Πάμε να τα δούμε. Δεν ξέρω, ούτε εγώ ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι πως από το πρωί έχω δει 35 άχρηστες ειδοποιές και πως ακόμα και αυτές που είναι ένα βήμα πριν από τη σύνταξη δεν έχουν ιδέα πως να παιχτεί ο ρόλος. Αυτές που έχουν, δηλαδή, σιγά μην έρθουν να το κάνουν για $35 τη βδομάδα. Δεν ξέρω, παιδί μου. Κουβαλάνε αξεσουάρ, παίρνουν κουστούμια, λες και έτσι θα βρουν το ρόλο. Τι να πω, είστε καλά, μπορώ να κάνω κάτι, να σας φέρω κάτι. Καλά είμαι, απλά κλασικά η ατυχία μου. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για όλο αυτό. Με λένε Βάντα. Βάντα! Βλέπετε, δηλαδή, έχουμε μέχρι και το ίδιο όνομα. Δηλαδή, πόσες εδώ γύρω ξέρετε που να τις λένε Βάντα. Εντάξει, βασικά οι γονείς μου Βάντα με βάφτισαν, αλλά από μικρή με φωνάζει Βάντα. Αργύρης Αγγέλου, η Αφροδίτη με τη Γούνα σε έναν υπέροχο ρόλο, αλλά ξέρετε κάτι, δεν θα ξεκινήσω από την παράσταση, θα ξεκινήσω ρωτώντας τι άρωμα φοράτε. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό, ζαλίζομαι, είμαι λάτρης των ωραίων αρωμάτων. Έχω τρέλα με τα αρώματα έχω και φίλους που με προμηθεύουν, οπότε κάθε στιγμή της ζωής μου έχει και το άρωμά της. Αυτό είναι το άρωμα που χρησιμοποιώ πάντα στις παραστάσεις, πρώτα για να μυρίζουμε ωραία στον συνάδελφο
Και δεύτερον, γιατί θεωρώ ότι κάθε ρόλος έχει το άρωμά του. Έχω πια τρέλα με τα αρώματα. Επομένως, αυτό είναι του Τόμας. Είναι το άρωμα του Τόμας. Δεν θα μας αποκαλύψετε ποιο φοράτε. Δεν έχει σημασία, όχι. Πραγματικά μυρίζει υπέροχο. Θα προσπαθήσω να το μάθω μετά. Δεν ξέρω. θα το πάρω κι εγώ. Ευχαριστώ πολύ πάντως. Με τιμάτε ότι μοσχοβολάω. Ισχύει και θέλω να σας πω ότι αυτό το αρώμα έρχονταν και κατά τη διάρκεια της παράστασης. Μια παράσταση η οποία για τα δεδομένα του σήμερα είναι πραγματικά πολύ πρωτοποριακή, εντυπωσιακή και πολύ απαιτητική. Τόσο όσον αφορά τα λόγια, τους διαλόγους, δύο άτομα επί μία μισή περίπου ώρα. Μία και είκοσι, ναι. Ακριβώς. Όσον αφορά και όλο αυτό που πρέπει να δώσετε πάνω στη σκηνή. Εξελίσσεται μια ιστορία πόθου, μίσους. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να σας πω ότι είναι σχεδόν συγκινητικό να μιλάς με έναν άνθρωπο για τη δουλειά σου που την έχει δει. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι μόλις έχει τελειώσει η παράσταση και τα παιδιά έχουν δει την παράσταση. Άρα αυτό που μου μοιράζεστε με μένα αυτή τη στιγμή είναι πολύ τιμητικό, γιατί σας είδα στην υπόκληση ότι ήσασταν εδώ, το παρακολουθήσατε και όλα αυτά. Καμιά φορά τυχαίνει να μιλάμε σε κόσμο και οι άνθρωποι τη δουλειά τους κάνουν, αλλά όταν δεν έχουν δει, δεν μπορείς να μοιραστείς πολλά. Θα μοιραστείς τα τυπικά, το δελτίο τύπου. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ. Είναι όντως ένα απαιτητικό έργο, είναι ένα δύσκολο έργο. Έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά γι' αυτό και ήταν επιλογή μας και θέση μας να το περιοδεύσουμε. Τουλάχιστον εμένα ήταν προσωπική μου ανάγκη. Είναι η πρώτη μου χειμερινή περιοδία, ενώ έχω κάνει άπειρες καλοκαιρινές τα 24 χρόνια που δουλεύω. Χειμερινή δεν είχε τύχει. Και φέτος το που μου προτάθηκε, πραγματικά λέω τι ωραία ευκαιρία, γιατί συνήθως μου λένε πού παίζετε φέτος, πού θα είστε, και τους λέω στο τάδε θέατρο στην Αθήνα. Φέτος ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος που μου στέλνουν μηνύματα και μου λέγανε πού θα σε δούμε φέτος και λέω από ποια πόλη είσαι. Θα έρθω εγώ. Μην έρχεσαι. Αυτό το βρήκα λοιπόν εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Και είμαι πολύ περήφανος για όλους μας εδώ, για αυτό που έχουμε καταφέρει. Επομένως, δώσαμε το καλύτερο μας σε αυτό και χαιρόμαστε γιατί παρόλο που είναι ένα. Όχι, δεν θα δανειστώ τη λέξη δύσκολο, γιατί δεν είναι δύσκολο. Είναι ένα έργο βαθύ, με νοήματα που απαιτεί την προσοχή του κοινού για να περάσει καλά και να παρακολουθήσει. Είναι τουλάχιστον στις 10 παραστάσεις που έχουμε δώσει μέχρι τώρα στις διάφορες πόλεις της Ελλάδας, έχουμε δει ότι έχουμε καταφέρει τον κόσμο να τον φέρουμε πάνω στη σκηνή. Ακριβώς. Να παρακολουθεί την πλοκή, να παρακολουθεί την παράσταση και να πάσχει μαζί μας. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Δεν κάνει και πολύ 1870 αυτό, Δεν θα το έλεγα. Κι όμως, που ξέρετε, μπορεί να την όντουσαν έτσι σαν το μαζοχιστές τότε. Τι να πω. Τέλος πάντων, ορίστε και η φωτογραφία μου. Α, ωραία. Ναι, θα δείτε τώρα, το βιογραφικό μου δεν είναι πάρα πολύ πλούσιο, αλλά εγώ είμαι πάρα πολύ καλή. Επί μία ώρα και 20 λεπτά δεν ακούστηκε κιχ κάτω από την πλατεία. Όντως, το προσυπογράφω. Επίσης, πραγματικά μας μεταφέρατε σε μία άλλη εποχή. Έχετε αυτόν τον τρόπο και νομίζω ότι και ο κόσμος το χαίρεται πάρα πολύ που σας βλέπει, κυρία Αγγέλου, στις πόλεις τους. Είστε ένας άνθρωπος που σας έχει δώσει έτσι χρυσά εισιτήρια και στην τηλεόραση, Βέβαια. Αλλά και στα δύο σόου που συμμετείχατε, στο Dancing with the Stars. Γενικά έχει σταθεί γενναιόδωρος ο κόσμος απέναντί μου. Και πρωτιά παντού. Και ήταν και μεγάλη μου χαρά φέτος να κάνω κι εγώ κάτι για τον κόσμο της περιφέρειας, γιατί κατά καιρούς τώρα πια με τα social media έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε εύκολα και δέχομαι πολλά μηνύματα. Επομένως ήταν πολύ ωραία, γιατί φέτος είχα τη δυνατότητα πραγματικά να δώσω το λιγότερο που μπορούσα, που θα ήταν η παρουσία μου και η αγάπη μου για αυτό που κάνω μαζί με την υπέροχη συνάδελφο και τη σκηνοθεσία φυσικά της Ρέινας Σκηνάς. Να πούμε λοιπόν, είστε και ένας άνθρωπος που διαβάζετε τα μηνύματα στα social media. Προσπαθώ, δεν μπορώ πάντα. Προσπαθώ να επικοινωνώ, παρόλο που είμαι λίγο κλειστός άνθρωπος και λίγο περίεργος άνθρωπος. Δεν είμαι πάντα στα ανοιχτά μου που λέμε, αλλά προσπαθώ να επικοινωνώ και επικοινωνώ κυρίως με τους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη ουσιαστικής επικοινωνίας, όχι τυπικής. Αν κάνατε τηλεόραση φέτος και δεν είχατε αυτή την υπέροχη περιοδία, πού θα θέλετε από τις σειρές που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση να συμμετέχετε? Νομίζω ότι θα αδικήσω κάποια τώρα, άμα διαλέξω μία, γιατί πρώτον δεν τις έχω δει όλες και δεύτερον φέτος πραγματικά νομίζω ότι προσπαθούν τουλάχιστον όλοι να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό και υπάρχουν σειρές που είναι πολύ. Όχι αξιοπρεπείς, είναι πάνω από τα αξιοπρεπείς και πολύ, πολύ ωραίες. Και χαίρομαι που η μυθοπλασία περνάει η άνθηση. Έχω δει μόνο μία, να σας πω την αλήθεια, το γιατρό που μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι όλα τα παιδιά, παίζουν και φίλοι εκεί πέρα. Αλλά έχω χαζέψει λίγο τρέιλερ, λίγο στα social κομμάτια, αποσπάσματα και αυτά και έχω δει ότι το επίπεδο πια είναι πολύ, 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 πολύ υψηλό. Τώρα που όντως το επίπεδο είναι υψηλό και η σχέση σας με τον Γιώργο τον Καπουτσίδη παραμένει σταθερή. Είμαστε οικογένεια με τον Γιώργο πια. Και δυνατή. Το σκέφτεστε να ξαναεπιστρέψετε έτσι κάπως σαν δίδυμο, σαν ομάδα τηλεοπτικά?
Δεν το ξέρω να σας το απαντήσω και μου το ρωτάνε συνέχεια. Δεν το ξέρω, θέλω πάρα πολύ. Θα ήθελα πάρα πολύ και πιστεύω ότι όταν θες κάτι πολύ θα συμβεί. Μπορεί να έχει καιρό να συμβεί, αλλά έχουμε μοιραστεί πολύ έντονα και πολλά πράγματα με τον Γιώργο. Τηλεόραση, έχουμε δουλέψει στο θέατρο, έχει κάνει διασκευή σε παράστασεις που έχω παίξει. Είναι πάντα παρόν στη ζωή μου, με οποιονδήποτε τρόπο. Επομένως, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα ξανασυμβεί. Θα σας κέρδιζε η παρουσίαση. Βλέπουμε πολλούς ηθοποιούς να αναλαμβάνουν κομμάτια παρουσίαση στην τηλεόραση. Δεχτήκατε ποτέ πρόταση? Και αν δεχόσασταν, θα το σκεφτόσασταν? Κοιτάξτε, έχω δοκιμάσει να τσαλαβουτήσω σε αυτό το κομμάτι και κυρίως γιατί είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσουν τα καινούργια πράγματα και οι προκλήσεις. Έχω ψιλοκάνει λίγα πράγματα. Δηλαδή, είχα κάνει τα backstage στο Dancing with the Stars, είχα κάνει ένα παιχνίδι στον Αντένα. Τώρα δηλαδή που το ανακαλώ, νομίζω έχω κάνει κάτι έτσι τσαλαβουτήματα. Αλλά είναι κάτι που συνειδητοποίησα και είναι και ο λόγος που το έκανα, ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν με ενδιαφέρει. Ασχέτως αν υπάρξει κάποια στιγμή, σε κάποια δεδομένη στιγμή, ένα συγκεκριμένο κόνσεπτ το οποίο κάποιος να πιστέψει ότι μπορώ να το κάνω πολύ καλά. Αυτό δεν το ξέρω. Αλλά αυτό είναι η εξαίρεση. Ο κανόνας είναι ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Και πιστεύω ότι δεν είμαι και καλός. Είχατε περάσει από. Θα διαφωνήσω σε αυτό, γιατί στα παρασκήνια του Dancing with the Stars, τουλάχιστον τα τελευταία που θυμάμαι εγώ, ήσασταν εξαιρετικός. Ναι. Έχετε περάσει από μία περίοδο που αναφέρατε έτσι την οικονομική δυσχέρεια. Ποιος δεν την έχει περάσει? Εμείς την περνάμε συνεχόμενα. Έχετε βγει από όλο αυτό και ποιος ήταν ο τρόπος? Είχατε αναφέρει ότι το Dancing with the Stars ήταν ένα καλό. Κοιτάξτε, μισό λεπτό, γιατί παρανοούνται καμιά φορά μερικά πράγματα. Εγώ αυτό που μοιράστηκα κάποια στιγμή ήταν ότι όπως όλοι οι άνθρωποι, έτσι και εγώ, έχουν υπάρξει στιγμές που είτε από κακές επιλογές, είτε από χρήματα που χάνεις, είτε από τις παραγωγές που έκανα εγώ. Γιατί εγώ ασχολήθηκα με αυτό το κομμάτι, επομένως επένδυσα χρήματα σε αυτό το κομμάτι. Γιατί το κομμάτι της παραγωγής είναι ένα δύσκολο πράγμα και είναι κάτι που με ενδιαφέρει πολύ. Μοιράστηκα απλά κάποια στιγμή ότι όλο αυτό κάποια στιγμή με οδήγησε σε ένα διέξοδο. Πώς να σας το πω τώρα, η δουλειά μας είναι τέτοια που είμαστε προετοιμασμένοι και γενικότερα η ανασφάλεια είναι κομμάτι, νομίζω και εσείς το κατανοείτε αυτό. Και το θέατρο ακριβώς. Ειδικά το θέατρο και ειδικά το θέατρο όσο περνάει ο καιρός, δυστυχώς και το λέω πραγματικά δυστυχώς και πολύ λυπημένος, δεν εκτιμάται όσο θα έπρεπε και όσο θα μας άξιζε για τον κόπο που καταθέτουμε πάνω εκεί. Επομένως είναι πολύ εύκολο κάποιος που κάνει αυτή τη δουλειά και ψάχνοντας για δουλειά 3 με 4 φορές το χρόνο να, ειδικά μετά τον COVID που η δουλειά μας έφαγε τρελό πλήγμα. Ναι, αυτό μοιράστηκα κάποια στιγμή και αφελώς. Δεν ήθελα να σταθώ σε αυτό. Ήθελα περισσότερο. Ναι, καλά, αυτό ανέφερα, αλλά για να σταθούμε περισσότερο στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, γιατί είναι πολλοί κόσμος που μας παρακολουθεί ακόμα και σήμερα. Αισιοδοξία. Έτσι. Και συνήθως έχω ένα πράγμα. Εγώ βιώνω την όποια, αφήνω τον εαυτό μου να βιώσει την όποια δυσχέρεια. Δηλαδή, αν είμαι λυπημένος, θα κλάψω. Αν είμαι χαρούμενος, θα τα σπάσω. Επομένως, σε μια δύσκολη στιγμή θα το βιώσω, θα το μοιραστώ, θα κλαφτώ στους φίλους μου, στους πολύ δικούς μου ανθρώπους και στα πολύ δύσκολα πιθανότητα να μην το κάνω ούτε με τους φίλους μου και να κλειστώ στο σπίτι μου μέσα στην ντουλάπα να το εκτονώσω και μετά θα πω: ωραία, τώρα πάμε παρακάτω. Έχω ένα μηχανισμό τέτοιο το οποίο δεν ξέρω, είναι έμφυτος. Και είναι πολύ βασικό. Τι ζώδιο είστε? Δίδυμος με ζυγό. Δεν έχω ιδέα. Μάλιστα. Αγαπημένη σειρά στο Netflix, έτσι μια-δυο γρήγορες ερωτήσεις για να σας γνωρίσουμε καλύτερα. Μ' αρέσουν, κοιτάξτε, μετά τον COVID δεν μπορώ να δω σειρές. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ γιατί έφαγα overdose τον COVID. Αλλά γενικότερα όταν επιλέξω να δω μια σειρά και να χαζέψω αυτό που λέμε στο σπίτι με το γατί αγκαλιά, θα διαλέξω κάτι ανάλαφρο. Γι' αυτό και μ' αρέσουν οι κομμωδί, μ' αρέσουν κομμωδί. Δηλαδή πέρασα πολύ ωραία με το Emily in Paris. Γιατί είναι μια σειρά που τη βλέπεις. Χαμογελάς, κάποια στιγμή λες γιατί ρε εσύ δεν την αγαπάς αυτή, γιατί δεν τον παίρνεις αυτόν. Το κλασικό που κάνουμε όταν βλέπουμε Αμερικανιές. Έτσι. Τις αγαπώ τις Αμερικανιές, τις μελούρες, τις κομεντί, τα ανάλαφα πράγματα, αυτά που με κάνουν και χαλαρώνει το κεφάλι μου και λέω αχ, ωραία ήταν τώρα αυτό. Αγαπημένη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση του σήμερα, αν έχετε προλάβει να παρακολουθήσετε. Αγαπημένη εκπομπή. Τώρα με πετυχαίνετε σε μια φάση της τρέλας με την περιοδία, δεν βλέπω τίποτα, αλλά θα πω ότι εκτιμώ πάρα πολύ αυτό που κάνει. Είναι δύσκολα τα πράγματα με τις εκπομπές. Οπότε, δεν ξέρω, νομίζω περνάμε μια εποχή που
Οι εκπομπές έχουν... Καλό μεσημεράκι, για παράδειγμα, βλέπατε πέρυσι. Αυτό είναι παλιό, καλέ. Παλιό, πριν τρεις μήνες. Τρεις μήνες είναι. Πόσο έχει, τον Ιούλιο σταμάτησε ο Νίκος. Τρεις μήνες είναι από τον Ιούλιο. Δεν θα είναι. Θέλω να πω, έχω πάει για καλεσμένους, αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό. Τώρα, ναι, τώρα, άμα αρχίζουμε και τις παλιές, δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι πιστεύω ότι αυτή την περίοδο οι εκπομπές έχουν γίνει πολύ. Το έχουν πάρει πολύ πάνω, όχι πάνω τους, έχουν γίνει πολύ προσωποκεντρικές και αυτό με φέρνει σε αμηχανία. Επομένως δεν ταυτίζομαι με κάτι από αυτό. Ταυτίζομαι με πρόσωπα που κατά καιρούς και έχω επισκεφθεί σαν καλεσμένος και μέσα στα χρόνια τα πολλά έχουμε συναντηθεί, έχουμε πει δύο κουβέντες και έχω εκλάβει μια αμοιβαία εκτίμηση. Ας πούμε, πάντα μου αρέσει να βλέπω εκπομπές της Ναταλίας Γερμανού. Εκτιμώ πάρα πολύ αυτό που κάνει η Μπέτη Μαγκύρα φέτος. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετική από το λίγο που την έχω δει. Δηλαδή, αν ανακαλέσω, θα πάω σε πρόσωπα, όχι σε εκπομπές. Καταρίνα Ζαρίφη, έχετε παρακολουθήσει καθόλου εδώ, Ζαρίφη? Είμαι πας τώρα σε ένα-ένα. Όχι, μόνο έχω αυτό. Έχω κάνει και... μια μισή ώρα αυτό που είδες. Μόνο δηλαδή, αυτό λυπήσουμε. Και θα σας αφήσουμε όχι, να ξεκουραστείτε. Η Κατερίνα είναι υπέροχη. Δεν την έχω δει καν την εκπομπή της. Τέλεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Νάουσα Θεσσαλονίκη το τρίμηνο. Νάουσα Θεσσαλονίκη, Καβάλες. Είναι 28 ή 30 πόλεις και 45 παραστάσεις. Στο more.com μπαίνετε για να κάνετε, να εξασφαλίσετε το εισιτήριό σας και να δείτε ποια είναι η επόμενη πόλη που θα επισκεφτεί η περιοδία, η Αφροδίτη με τη Γούνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Αγγέλου, που ήρθατε. Παρκάρα Λάρμου. Τιμή, εμείς τιμή μας. Γεια σας. Να είστε καλά. Συγχωρέστε. Είστε καλά. Μάλιστα. Θα θέλατε να καλέσω να σας φέρουν κάτι? Ένας καφές θα ήταν θαύμα. Μπορείτε να σερβιριστείτε από τον δικό μου, αν θέλετε. Δύο κύβου ζάχαρη, παρακαλώ. Τι βάζει ζάχαρη? Ελπίζω να μην σας ενοχλούν τα τακούνια μου. Καθόλου. Μπορείτε να περπατάτε με τα τακούνια σας όσο θέλετε. Καταπληκτικός. Μύριζε, ναι, υπέροχα. Ναι. Μας είπε μετά ποιο είναι το. Ναι, μην το πεις. Δεν θα το πω, δεν θα το πω. Δεν τον δίνω. Δεν δίνω άλλο σήμερα στον αέρα. Φτάνει έπεσα. Ήμασταν και στην πρώτη σειρά και μας βάλαν και δουλεύαμε όλους πολύ κοντά. Πολύ, πάρα πολύ. Πολύ και πολύ, πολύ ωραίοι άνθρωποι και οι δύο. Ναι. Και να πούμε ότι η Βαρβάρα η Λάρμου ήταν και με πυρετό. Ήταν λίγο άρρωστη και δεν φάνηκε καθόλου στη φωνή σου. Τα έδωσε όλα. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Όταν είσαι άρρωστη και πρέπει να κάνει κάποιε παραστάσει. Ανταπεξήλθε πάρα πολύ σωστά. Πολύ ωραία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε την ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία να φιλοξενούμε ωραίες παραστάσεις, τέτοιες παραστάσεις. Γενικώς ο πολιτισμός, είπαμε και στο πρώτο μέρος έτσι και με το υπέροχο αυτό φεστιβάλ και τις δράσεις των νέων, ο πολιτισμός πρέπει να στηρίζεται, πρέπει να αναπτύσσεται. Η περιφέρεια δεν πρέπει να μένει πίσω και εμείς πρέπει να αγκαλιάζουμε τέτοιες πολιτιστικές δράσεις και κινήσεις για να μπορούμε έτσι να έχουμε κι άλλες στο μέλλον. Τώρα, στο σημείο αυτό πάμε να δούμε ένα... Τι θα δούμε? Ζώδια. Δεν είδαμε ζώδια σήμερα. Ζώδια Μαρία Μαρίνα Σεραφιμίδου και ερχόμαστε για επίλογο. Αστρολογικές προβλέψεις με τις κάρτες Ταρό από την αγαπημένη μας Μαρία Μαρίνα Σεραφιμίδου. Και καλησπέρα σας. Τι μου κάνετε? Είμαι η Μαρίνα Σεραφιμίδου και σήμερα όπως πάντα έτσι με την εκπομπή της Λίτσας έρχομαι πιο κοντά σας. Πολλά φιλάκια σε όλους. Να έχουμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Και ξεκινάμε να πούμε για τους κρυούς την εβδομάδα που μας έρχεται. Εσείς κρυοί μου, θα ακολουθήσετε τα όνειρά σας. Να τα ακολουθήσετε λοιπόν, γιατί θα σας έρθουν αναπάντεχες ευκαιρίες. Πάμε να δούμε για τους ταύρους. Εσείς χρηματικά, έτσι λιγάκι κάπου εκεί είσαστε, θέλετε κάτι να κάνετε, θέλετε κάπου να επενδύσετε, έχετε αυτή λοιπόν την, αυτή η προσπάθειά σας, την έχετε, την κατέχετε, οπότε κάντε το, γιατί θα έχετε νέες ευκαιρίες στη σταδιοδρομία σας. Και κάποια χρέη θα πληρωθούν νομίζω. Θα προσπαθήσετε τουλάχιστον να δώσετε κάποια χρήματα εκεί που πρέπει. Πάμε να δούμε τους διδύμους που μας λέει εδώ με το βασιλιά του νερού. Πω, αυτή η καρτούλα έχει συνέστημα. Καρδιά, άνοιξε την καρδιά σου στους γύρω σου. Δες καλύτερα τα πράγματα. Άφησε τον εαυτό σου να αγαπήσει. Οι διδύμοι είστε και λιγάκι, ναι μεν φλερτάρετε, αλλά δεν θέλετε και την ευθύνη, όχι του έρωτα, της αγάπης. Οπότε αυτή την εβδομάδα ανοίξτε λίγο περισσότερο την καρδιά σας, μπορείτε. Πάμε να δούμε τους καρκίνους μας. Ο καρκινάκος μας λοιπόν τώρα
με συνέστημα κι αυτός, με νερό μας έχει βγει εδώ στην καρτούλα του. Οπότε και εσύ έχεις έρωτα στη ζωή σου, αναβίωση ίσως και κάποια σχέση από το παρελθόν. Και βέβαια κοιτάς και κάποιο καινούριο σπίτι, θες να κάνεις κάτι. Αυτή την εβδομάδα μπορείς. Πάμε στα λιονταράκια μας, που μας ήρθε ο αέρας για τα λιονταράκια μας. Καιρό σου λέει να κάνεις μία ανάπαυση από τις πολλές δουλειές που έχεις αυτό το διάστημα. Πάρε περισσότερο χρόνο για τον εαυτό σου και πάρε μία απόφαση. Κάτσε και σκέψου πραγματικά τι θέλεις να κάνεις με κάποιες αποφάσεις στη ζωή σου. Πάμε στους παρθένους. Εδώ με την αφύπνιση. Πρέπει να δεις τα πράγματα, παρθενάκι μου, με μια άλλη ματιά, από μια διαφορετική θέση. Γιατί αυτό θα σου κάνει καλό. Οπότε σταματάς για λίγο και το κοιτάς. Μπαίνεις ίσως και στα παπούτσια του άλλου ή και στα δικά σου παπούτσια να μπεις καλύτερα, να καταλάβεις τον εαυτό σου για να πάρεις πραγματικά και σωστά την απόφαση που θέλεις. Πάμε και για τους ζυγούς, να δω κι εγώ παιδιά. Με τη φωτιά. Φωτιά λοιπόν εδώ πέρα έχουμε, πράγματα μας έρχονται σε αυθονία. Πολύ ωραίο αυτό. Πάρα πολύ καλά τα πράγματα λοιπόν, έχουμε μια καλυτέρευση γύρω μας κάποιων πραγμάτων που από καιρό τα αποζητούσαμε. Είναι η αλήθεια αυτό, γιατί έχουμε ταλαιπωρηθεί και γενικά ζυγοί, κρυοί, εγώκεροι, όλα τα ζώδια του αέρα έχουν ταλαιπωρηθεί λιγάκι παραπάνω. Τα πράγματα λοιπόν φαίνονται και υδροχόη. Τα πράγματα λοιπόν φαίνονται πολύ καλά. Έχει υπομονή αυτή την περίοδο σου λέει και κάνε μακροπρόθεσμα σχέδια. Πάμε να δούμε τώρα, Σκορπιέ μου, εσύ τι θα δούμε. Ανανέωση λοιπόν για σένα, επανεξετάζεις πράγματα, επανεκτιμάς πράγματα, γιατί αυτό θα σε βοηθήσει για την ευνοϊκή εκτίμηση κάποιων πραγμάτων που θες και να κινηθείς σε μια νέα κατεύθυνση. Ωραίο και αυτό. Τοξότες. Με το 10 του αέρα εδώ, είναι μια δύσκολη κατάσταση που πέρασες, υπάρχει και ένα τέλος εδώ ή τουλάχιστον ένα προσωρινό σταμάτημα να πάρεις μία ανάσα, οπότε αγκάλιασε αυτή την αλλαγή, περίμενε τα πράγματα να καλυτερεύσουν και μπορείς τώρα και έχεις την ευκαιρία να απαλλαγείς από διάφορους εθισμούς, τους οποίους δεν είναι καλό που υπάρχουν στη ζωή σου. Στους εγώκερους πάμε τώρα, με συνέστημα, με αγάπη, μνήμες από το παρελθόν, μια έτσι σκεφτόμαστε νοσταλγικά την παιδική μας ηλικία, ίσως και θέματα που σχετίζονται με παιδιά, με τα παιδιά σας παραδείγματος χάρη. Παρόλα αυτά μην ωρεοποιούμε μόνο το παρελθόν, υπάρχει και στο παρόν ωραία πράγματα να δούμε και μέσα από τα παιδιά μας ίσως να βλέπουμε και πιο ωραία το παρόν ή αν δεν το βλέπουμε να το δούμε. Και πάμε στον υδροχό μας τώρα με την κάρτα που λέει ενότητα, ενότητα. Κάποια παραδοσιακά πράγματα σε κρατάνε πίσω, παραδοσιακές απόψεις. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, όμως εσύ θα πρέπει να τους δεις πραγματικά, γιατί το πνεύμα σου είναι αλλιώς, είσαι σε άλλο επίπεδο. Οπότε αναζήτησε κάποιους ανθρώπους που θα είναι μαζί σου, θα είναι ομοειδεάτες, γιατί έτσι θα σε βοηθήσουν να μην μένεις πίσω στα παραδοσιακά, γιατί δεν είσαι και καθόλου παραδοσιακό ζώδιο, να το πω έτσι. Ίσως κάπου έχει μπλεχτεί λίγο το θέμα. Οπότε αναζήτησε περισσότερο ανθρώπους που θα είναι δικοί σου, θα είναι ομοειδεάτες, γιατί έτσι με αυτή με την κάρτα αυτή εδώ και με αυτή την ενότητα θα μπορέσεις να ξεμπερδευτείς και να πας μπροστά. Πάμε και στο τελευταίο μας ζώδιο για σήμερα που είναι η Ιχθύς. Και η Ιχθύς με φωτιά μας έρχεται, σου λέει ότι μπορείς να κάνεις αυτή την εβδομάδα μια ενδιαφέρουσα γνωριμία. Ίσως να την είχες κάνει, αλλά τώρα τη βλέπεις και καλύτερα ότι είναι ενδιαφέρουσα. Προσπάθησέ το, σε καλό μπορεί να σου βγει. Οπότε μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη φαντασία σου, γιατί έχεις κιόλας, και τις ευαισθησίες σου, που ξέρουμε ότι σαν ιχθύς ψαράκι, τις έχεις από μέσα σου. Τόλμη. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Για μία ακόμη φορά. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Ωραία, τα είδαμε ωραία. Εγώ με τον Τόλι θα συνεχίσουμε να είμαστε εκεί έξω στους δρόμους και να ανακαλύπτουμε όλους εσάς, να αναδεικνύουμε υπέροχα γεγονότα και να σας τα παρουσιάζουμε στην τηλεόραση. Μέχρι λοιπόν το επόμενο Σάββατο που θα τα ξαναπούμε εδώ, να μας είστε όλοι καλά. Έχετε την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ.
Thank you.